έχετε γύρει με πανσέλινο. Και όταν έχει πανσέλινο, τι παθαίνουν οι άνθρωποι? Αργούν στην ώρα από την ίδια την ώρα. Δεν είναι στην ώρα τους, κατά αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι, ότι μας στείλατε πάρα πολλές φωτογραφίες με δέντρα τα οποία έχετε στολίσει. Είναι αυτή η μανία την οποία λέγαμε, ότι είναι, πόσο του μήνα έχουμε σήμερα, πόσο έχουμε, 6 Νοεμβρίου και έχουν στολίσει δέντρα. Πάμε! Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα, μια που έχει στολίσει βέβαια και λίγο Halloween. Έτσι και μας την έστειλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διαδικασία που μπήκατε. Έχω άλλο. Τι είναι αυτό, φάτνη ολόκληρη? Φάτνη, ναι. Ότι τώρα έχετε στολίσει φάτνη. Ναι, λέει. Γιατί ήρθες μόνο ξυπολίτη, πρέπει να μην βάλει να μην έχεις ούτε φούστα. Τα παπούτσια στον αέρα. Να ντυθείς εδώ, παρούσα. Κοντεύω. Α, αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, είναι και εύκολο. Ξέρεις, το πάει πάνω στο καλοριφέρ. Ανοίγεις και το καλοριφέρ και παίρνουν και φωτιά. Α, τι είμαστε εμείς! Από προχτές! Ναι, μπράβο. Για να μας αποδείξει ότι είναι τώρα, ότι δεν είναι παλιά φωτογραφία. Μάλιστα. Άλλη έχεις. Α, καλέ, τι μετράρα! Αυτό είναι αυτοκρατορικό. Τι λέει από κάτω. Τι λες τώρα. Να, και το κορίτσι ψωνίζει. Ψωνίζει. Έχει και πάρα πολλά μαγαζιά έξω τα οποία... Πολλά μαγαζιά, έχει πολλά μαγαζιά. Πάντοτε έχει. Εννοώ κιόλας. Κιόλας, βέβαια. Αυτή η παιδιά είναι σαν ψεύτικη. Σαν να μην είμαστε εδώ. Σαν να είμαστε στον Κάναντα. Μήπως μας κάνατε καμία πλάκα και φωτογραφίζετε στολισμένα περιοδικά? Όχι. Άμα δεν στείλετε και τη φωτογραφία με το δεκείτο που είμαι, πως είμαι ναι, ναι, ναι. Με το ένα το κοντό το παπούτσι και μετά άλλο... Δείξτε το, δεν με νοιάζει. Έχω φλάτ. Έχω τακούνι. Έχω φλάτ. Έχει τακούνι. Θα βάλω και το άλλο τακούνι. Είσαι ψηλή. Είσαι κοντή, είσαι ψηλή. Κοντή δεν είμαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες σας. Συνεχίστε να μας στέλνετε. Γιατί το παίρνετε σαν προσβλητικό το κοντός. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί εσύ το είπες με μια τέτοια απόχρωση. Δεν μου πεις. Είσαι κοντή. Είσαι κοντή. Τι χαρά. Λοιπόν, pumulive.gr είναι η επικοινωνία μας. Πάμε στο κουιζάκι των χθεσινών να δούμε αυτή βέβαια η γυναίκα. Είναι η Σταματίνα Τσιμτσιλού. Βέβαια. Να κι άλλη ξαπλωτή. Ναι, αλλά είναι πιο πρόσφατη η ξαπλωτή δεξιά. Ναι. Έτσι, new και knows. Ναι, ναι, ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κατσίνα. Είναι σεξ κοπέλα, πολύ. Ναι, δεν υπάρχει. Όχι, παιδιά, είναι ωραίο κορίτσι. Ναι, τώρα, άσχετα με το ότι εμείς κάνουμε μια σατυρική εκπομπή και ό,τι βρίσκουμε. Το λέμε. Λοιπόν, χαρά μας. Πάμε στο καινούριο κουιζάκι. Για να δω. Τι μας έχεις ετοιμάσει. Α, παιδιά, είναι ολοφάνερο. Είναι με τον αδερφό της. Ποιος είναι ο αδερφός της κοπέλας. Ναι. Ποια είναι η κοπέλα. Είναι ολοφάνερο. Βαγγελάκι, τα παπούτσια στο χέρι. www.pumulive.gr. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε. Φυσικά. Έλα. Λοιπόν, και βέβαια η πανσέλινος βάρεσε κόκκινο όταν λέμε. Δεν το λέγαμε, παιδιά, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και θέλουμε λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να ξεφύγουμε. Βέβαια, δεν ξεφεύγεις από αυτό που είσαι. Όχι, δεν ξεφεύγεις. Αποκαλύπτεσαι. Η πανσέλινος έχει φως, παιδί μου. Θα αποκαλυφθείς ό,τι και να είσαι. Τι ωραία που τα λες. Έτσι, μπράβο. Τι ωραία που τα λες, Λεβέντη. Τι ωραίο αγόρι με το μόνο. Χάιδευε. Ήσες και τη γλύκα. Θες να μου ξύσεις και λίγο την πλάτη. Έτσι όπως το πες. Ναι, έτσι θα τους γέρους. Όχι, κάτι άλλο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε έναν άνθρωπο που τον χτύπησε, εξετέθη. Εξετέθη. Και φυσικά παραιτήθη, αλλά τι μας νοιάζει, σημασία έχει το event. Έχετε το λόγο, κυρία Στράτου. Δεν ξέρω αν τον θέλω. Με αυτά που άκουσα. Μου ακουστήκατε σαν τη Μαρία Ντουανέτα, σαν το μύθο. Τα παιδιά πεινάνε, αλλά τους δώστε ένα φρούτο την ημέρα. Να πάντε σπάνι. Κυρία Κανέλη, κυρία συνάδελφε, ο υπουργός σας άκουσε. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Αλλά δεν πρόκειται ο Στήλιος να γίνει Κασιδιάρης. Να το γνωρίζετε αυτό. Όπως σας μιλώ, θέλετε να με κάνετε Κασιδιάρη. Δεν θα γίνω Κασιδιάρης όμως. Σε αυτό έχετε... Κύριε Υπουργέ, δεν σας ακολουθώ στην ένταση, στην κυρία υπερβολή, Κανέλη. Στα μεγάλα λόγια.
Κατάλαβε. Θέλετε να με κάνετε, ελέγχο. Ναι, δεν πρόκειται. Δεν είμαι αυτό. Εγώ που με βλέπετε είμαι ανωτέρω επίπεδο. Δεν θα γίνω. Και φυσικά είναι το θέμα ότι το παιδί μου το είπε και τρεις φορές. Δηλαδή το θεώρησε και ξύπνο. Υπουργός παιδείας, δηλαδή ευτυχώς. Γιατί λες, ευτυχώς νιώθω μια ασφάλεια. Είμαι εγώ, ας πούμε, εδώ πέρα που κάνουμε την ομάδα. Έτσι. Λέμε ποιο να βάλουμε, ρε παιδί μου, στα γυναικεία θέματα. Και βάζουμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα από τα γυναικεία θέματα. Πήγε τώρα, ας πούμε, και τον κάνανε υφυπουργό παιδείας. Έναν άνθρωπο που δεν έχει. Όχι, δεν έχει παιδεία. Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία ευγένεια. Δεν έχει κανένα. Δηλαδή, πώς σκέφτεσαι. Δηλαδή, ότι δεν είναι δολοφόνος, θα σας πω. Εγώ δεν θα γίνω δολοφόνος. Τι μας λέει, σοβαρά, συγχαρητήρια που δεν έχεις γίνει το τίποτα. Μπράβο σου που κρατιέσαι. Ξύλο, ξύλο θέλεις. Θέλεις να σε βαράνε όλη την ημέρα. Ωραία, ωραία. Σε αυτό το κλίμα. Σε αυτό το κλίμα θέλω να πάμε να δούμε και τον παρακάτω. Να αποκαλύπτονται τα πράγματα. Ενώ όλοι έχουμε μια αγωνία για την Αμφίπολη, νιώθουμε και λίγο μέσα μας μια αγωνία γιατί λες ρε γαμώ ότι μόνο αυτό. Έχω περηφάνεια να βρεθεί εκεί, όσο πιο μεγάλο το μνημείο. Από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά ευρήματα των τελευταίων ετών. Κάτσε να ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία. Όχι, δεν το η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά, τι μου το κάνεις έτσι το νυράκι μου ρε φίλε, κάτσε μαζέψου λιγάκι. Ότι είναι σημαντικό έβριμα και ότι πρέπει να γίνει. Ακούστε, μουσείο να πάνε τουριστικά καταστήματα. Οπουδήποτε είναι... βρίσκουμε χέστρα αρχαία, εκεί πέρα θα πηγαίνουμε να στείλουμε τουριστικά καταστήματα. Όπου πρόγονός μας, αρχαίος Μακεδονομάχος, Σαλαμινομάχος, οτιδήποτε, ό,τι του βρούμε, την τουλάπα, οτιδήποτε του βρούμε, εκεί πέρα... αμέσως εκεί γύρω-γύρω πράγμα για να έρχονται, να βλέπουν, να φωτογραφίζουν, μπουκουμπούκου. Ναι, μωρέ. Το πρώτο μου άρεσε εμένα πιο πολύ με την τουαλέτα. Ναι, ρίξτε ναι, ένα μπάνσομα εκεί πέρα να μην φαίνεται. Βρήκες ένα αρχαίο. Άντα από εδώ πέρα που θα βάλεις και να το βλέπουν και όλες οι τουρίστες. Τι είναι ένα αφιοποίητης. Βάλτε εκεί μπάζοσέτο. Χτίσε ένα πολυκατάστημα. Χτίσε ένα μόλ. Να είσαι καλός. Έτσι είναι. Ναι, γιατί θα έρθει ο Ρώσος, τι θα ψωνίσει. Τι θα ψωνίσει. Θα κάτσει τσικ, 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 φωτογραφίες. Ο Ρώσος θέλει να ψωνίσει. Γούνες. Να σα πω όμω. Θέλετε να δούμε κάτι πιο τρυφερό. Δηλαδή για μένα σήμερα ήταν τόσο τρυφερό αυτό το πράγμα. Έχει γίνει πολύ τρυφερή. Όχι μόνο. Τα αγόρια είστε πάντα παιδάκια. Mm. Η Φέη δεν έχει δύο αγόρια, έχει τρία. Oh. Σήμερα λοιπόν στον αέρα τάιζε το μεγάλο της το παιδί, το Γιώργο. Ναι. Mm. Κάτσετε. Κουτόπουλο. Και τι άλλο. Αυτό που είναι γύρω από το κουτόπουλο. Ποιο. Τι λες παιδί μου. Αυτό που το τηγανίζεις και είναι αλεύρι με... Η κρούστα λες εσύ. Ωραία. Το πανάρισμα. Το μπρόκολο το καταλαβαίνεις. Όχι. Το κολοκύθι. Όχι. Το καρότο. Όχι. Ωραία. Αυτό παχαίνει που φάγα τώρα. Όχι, μαμά. Το μπρόκολο το καταλαβαίνει. Μανούλα, όχι, όχι. Το κολοκύθι. Τίποτα. Το καρότο. Όχι. Σ' άρεσε, παιδί μου. Έτσι. Μπράβο. Το ξανακάνω. Έπρεπε. Μπράβο, έτσι. Γιώργο μου. Το έφαγε όλο το κοτοπουλάκι. Έφαγε και τις βιταμίνες του. Το ζήλεψα αυτό το κοτοπουλάκι, το παναρισμένο και με τα μπρόκολα. Με τόσο πολλά θρεπτικά συστατικά. Βεβαίω και δεν παχαίνει καθόλου. Πάμε τώρα. Καταρχήν να σα στείλω πάρα πολλά φίλια που μα στέλνετε αυτά τα tweets. Μου λένε ότι είμαστε η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Και εμεί κάνουμε ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα. Ξέρετε, δεν είστε μόνο. Ναι, ερχόμαστε εδώ έτσι. Και μετά που συναντιόμαστε. Ναι, στρώνομαι. Εμένα εγώ ξέρεις πω ότι ευχαριστιέμαι. Mm. Το κόψε ράψε. Φεύγω όλα μου αρέσουν. Μετά είναι. Μόνο, εμένα όλα, όλα. Επειδή όλα. Τη λέω γιατί πολύ, τα παιχνίδια. Μου λέει ότι είμαι και άσχετος. Είσαι άσχετος. Δεν έχει ιδέα. Κατάλαβες. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ψυχοθεραπεία. Γιατί το ξεκινάς από τώρα. Έτσι, γιατί... Για να κάνεις εσύ ψυχοθεραπεία τώρα θα ξεμπαζώσεις πάνω μου. Όχι. Πήγαινε. Τα λεφτουδάκια σου πλήρωσε ένα καλό ψι. Όπως όλα. Ξαναπήγαινε. Δεν έχετε τελειώσει τη δουλειά από ό,τι φαίνεται. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, και βέβαια θέλω να σας πω ότι μια και είμαστε στα κοτόπουλα, ήξερε και μια άλλη πως το τρώει το κοτόπουλο ο συνάδελφος. Μια μεγάλη περίοδος που ήσουν πρώτη κυρία των ειδήσεων, έτσι δεν ήταν. Ναι, αλλά δεν το καταλάβαινα εγώ αυτό. Ναι, εγώ δεν είχα καμία επίγνωση για αυτό το οποίο γινόταν έξω. Φυσικά, όταν πήγαινα να πάρω, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω, έκανα 2 ώρες για να βγω από τις ερωτήσεις του κόσμου για το πώς τρώει ο Τέρενς το κοτόπουλο. Ναι, Τέρενς. Ναι, Τέρενς. Ναι, Τέρενς, ναι, Τέρενς. Αυτό το ναι, Τέρενς, σου λέει ο κόσμος, ξέρει πώς το τρώει το κοτόπουλο ο Τέρενς. Η Νανά
πράγματι μεγάλη στάρ. Όμως που μπορεί νεότεροι να μην έχουν παρακολουθήσει τηλεόραση. Δεν το ξέρει. Εσύ το ξέρει, τέλειο να ανατέρε. Αλήθεια. Όχι, την έχω δει, αλλά δεν το... Δεν την είχα πετύχει, όχι. Στα Ρούμπα. Στα Ρούμπα, ναι. Να Τέρενς, μεγάλο του έτο. Δηλαδή, Κότσι Μαρία, τίποτα. Εμείς γιατί δεν συζητάμε πώς το δρώτε. Εμένα δεν με έχουν σταματήσει να με ρωτήσουν πώς είναι τώρα στο κοτόπουλο. Έλα ρε εσύ, τι κρίμα. Εμένα με έχουν σταματήσει και με ρωτάνε πώς τα τρώω όλα που τα τσιμπολογάω. Εντάξει, ξέρω. Λοιπόν, τώρα που είπαμε τηλεόραση, έλα. Τι έχω. Τι έχω. Το σύμπλεγμα της αράχνης. Αλλά εκείνο το ερωτικό, το ωραίο. Παιδιά. Ακούστε να δείτε. Μιλάμε για το σύριαλ της Καβάλας. Βεβαίως, το σύμπλεγμα της Αράχνης. Το ερωτικό σύριαλ, του οποίου ο παραγωγός είναι και πρωταγωνιστής, διότι πώς παλιά γνωστή σεναριογράφος, που δεν είναι μόνο μία, κι άλλες το κάνανε. Γράφανε ερωτικούς ρόλους για να τους παίζουν. Βεβαίως. Και τους αγόραζε όλους στο Μέγκα. Ναι. Τώρα αυτός επειδή τους αγοράζει το Μέγκα, τα κάνει για πάρτι το παραγωγός. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο προηγούμενο επεισόδιο η μικρή κοπέλα είχε παντρευτεί τον. Είχε σαγηνευτεί και παντρεύτηκε του όριμου άντρα. Και πλούσιου. Έτσι. Η μάνα της λοιπόν την είχε προειδοποιήσει. Τι είχαμε δει λοιπόν σε εκείνο το επεισόδιο που η μάνα την προειδοποίησε. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Καλά μωρέ, χαθήκαν οι άντρες μωρέ. Τι θα κάνεις μωρέ μεθαύριο από 2-3 χρόνια. Αυτός ούτε δεν θα του κάνει. Έτσι, ούτε, είπε η μάνα. Η μάνα έχει αγνιά για την κόρη. Το πρόβλεψε. Το πρόβλεψε. Κόρη άμυαλο κορίτσι, ενθουσιασμένο, πάνω στον έρωτα. Μπορεί να της έλειπε και η πατρική φιγούρα. Μπορεί και φτάνει το σημείο ότι βρίσκονται στο σημείο όπου αυτή αντιλαμβάνεται αυτό το γεγονός. Και την έλλειψη. Το ξέρεις ότι έχουμε πάνω από 5 μήνες να κάνουμε έρωτα. Απόψε όμως θα προσπαθήσω να είμαι okay με τις δικές μου υποχρεώσεις. Έχω κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο και μετά θα πάμε να σου γεμίσω τα ερωτικά κενά που σου άφησα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα τις γεμίσει τα ερωτικά κενά που τις άφησε. Μουκλάκι είναι έτσι, είναι, σεξι. Έχει προετοιμαστεί αυτός. Αυτός είναι προετοιμασμένος. Δηλαδή, πώς να σου πω, ότι έχει κλείσει ξενοδοχείο. Γιατί σου λέει, να τη φτιάξει. Να τη βγάλω το περιβάλλον του σπιτιού που είχα πετύχει. Που είχαν τύχει, μάλλον, τόσες αποτυχίες. Από τόσες αποτυχίες. Μην τη σκεφτώ κι εγώ και πάλι. Γιατί έχω θέμα. Γιατί τι λέμε για ψυχανάλυση. Έλα, πες μου. Έτσι. Το περιβάλλον σου θυμίζει αυτό που ήδη έχει πάθει. Την τραυματική εμπειρία. Ναι, το που έλεγε η μάνα. Έτσι, το είχε πάθει στο σπίτι. Θα την πάει στο ξενοδοχείο. Να δούμε και τι θα γίνεται. Κόλαση! Ορκίζεσαι? Ναι! Δεν θα αργήσω. Θα είμαι σε λίγο κοντά σου. Κάνω ένα μπανάκι. Σε περιμένω ανυπόμονα. Πού είσαι μάνα να με δεις. Αυτό είναι. Σου είμαι έτοιμος μωρό μου. Θέλω σήμερα να σου κάνω έρωτα και όλοι οι αδένες μας να φτάσουν στο μέγιστο της Ιδονής. Θέλω τα μάτια σου κλειστά και εγώ να κυριαρχώ πάνω στο κορμί σου. Ωρεσέ το και ξάπλωσε. Θέλω να η σημειολογία, δηλαδή ότι μπαίνει στο κρεβάτι με την πετσέτα. Επίσης θέλω να πούμε ότι το μπάνιο ήταν μικρό και έκανε κρύο. Και γιατί... επίσης το στήθος του φτάνει προς τα πίσω. Προς τα πίσω. Επίσης το σαμπουάν δεν το είχε ξεβγάλει, αλλά έκανε πολύ κρύο νερό. Δεν είχε ζεστό νερό τότε. Θέλω το μάνα προς να με δεις. Ωρε μάνα που είσαι τώρα να με δεις. Και ήταν στο μπανάκι και μετά είπε για τους αδένες τους. Για να ξυπνήσει. Ότι για αυτό να... υπάρχει και εμείς το βλέπουμε και σας το δείχνουμε. Και ότι μας αρέσει κιόλας, έτσι. Εντάξει, ένα κομμάτι. Θα περιμένουμε και το επόμενο επεισόδιο, έτσι. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα σε τηλεόραση όμως πιο πλούσια, η οποία έχει την παραγωγή να στείλει έξω συνεργεία, να στείλει συνεργάτες, να σταματήσει κόσμο στο δρόμο, να έχει τα props και να κάνει street style. Βεβαίως. Βέβαια, λίγο ύποπτο μου φάνηκε. Ναι, γιατί βρίσκεις πια, δηλαδή. Μια φοιτήτρια της νομικής. Πες, μια φοιτήτρια στο δρόμο, βρίσκεται μια φοιτήτρια της νομικής. Φοράει ένα πουλοβεράκι, ένα τζινάκι. Από μέσα τι εσόρουχο φαντάζεσαι ότι φοράει. Όχι, μην φαντασιώνεσαι. Λογικά λέμε τώρα. Του δέρματος. Τι, στου δέρματος. Του δέρματος, ναι. Τρία τέταρτα. Η στρίγκη τρία τέταρτα, η σουτιέν, έτσι. Δεν προχωράμε στο μη περαιτέρω. Όχι στο μη περαιτέρω. Κάνεις λάθος. Τα
Πάμε και στην άλλη κοπέλα. Πάμε δεύτερη φοιτήτρια. Πάμε στην Έρικα. Έρικα, ωραίο. Γεια σου, Έρικα. Βγάζουμε μπλουζάκι, διότι από μέσα φοράει το κορυφαίο αξεσουάρ. Έρικα. Έρικα, μα έχει σκουφιώσει πρωινιάτικα. Εσόρουχο, ό,τι θέλει. Κατάλαβες. Ότι η Έρικα, ναι, για να πάει στο αμφιθέατρο της Νομικής, ναι, ναι, φοράει, ναι, από μέσα αυτό το κορμάκι. Και τις φοράνε ύστερα από πάνω το φόρεμα που θα τι μπορούσε να βάλει. Πέρλα, που μπορεί να κάνει και 400 ευρώ. Ναι, κάνει. Άμα φοράει αυτό, άμα βγει ένα ραντεβού, τι φοράει. Ναι, πώς τη λένε την κοπέλα. Έρικα. Έρικα, η Έρικα. Έρικα. Η Έρικα και η Μόνικα, πολύ καλά φιλαράκι. Πολύ, πολύ. Και τις δίνουν τώρα για βραδινό. Κατάλαβες, έχει βάλει. Μου φαίνεται, παιδιά, ότι αυτό είναι τόσο αυθόρμητο πολύ, όσο πολύ, εκείνο πολύ, που συνάντησαν εκεί. Είναι, ναι, με το τζιν μέχρι εδώ, με το ντεκολτέ και τα τέτοια απ' έξω που ξέρει να αλλάζει και λάστιχο και είχε πέσει. Σωστό και κάτω από το αυτοκίνητο, ναι, που ήταν όλα φόρα παρτινά, τόσο αυθόρμητο. Στην τηλεόραση όλα είναι ένα ψέμα. Όλα είναι ένα... Ενώ στη ζωή. Ενώ στη ζωή είναι όλα αλήθεια. Και στη ζωή όλα θέλω ψέμα. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα μια θα... ανάσα, μια πνοή, νοή, σαν λουλούδι. Κάποιο, ναι, χέρι. Θα μας κόψει μια πνοή. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και βέβαια εδώ πέρα να καλύπτουμε τον τηλεθεατή, τον έναν και παγίδα, μοναδικό παγίδα. Υπάρχει κάποιος, παιδιά, που κάθε μέρα κάνει μια πλαστοπροσωπεία. Τηλεφωνεί. Ναι. Μάλλον να μην το πούμε, να το δούμε. Να ξεκινήσουμε από μια μέρα. 29 Οκτωβρίου ήταν, θυμάμαι. Μετά την 28η μια μέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Γεια σας, το ονοματάκι σας. Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος από. Από τη Βέρεια. Έτσι λοιπόν, 29 Οκτωβρίου, ο Γιώργος από τη Βέρεια. Ο Γιώργος, έτσι, λοιπόν, θυμάστε τη φωνή του. Ε. Για ακούστε τον και 31 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε, γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, το όνομά σας. Χρήστος. Ο Χρήστος από. Από τη Λίμνο. Από τη Λίμνο. Έχει και ίδιο τονισμό. Μετά, δηλαδή, ναι, 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 λες, μετά από έγινε... τη Βέρεια, από τη Λίμνο. Μετά ποια ημερομηνία έχουμε. Κοίταξε, μετά ήταν Σάββατο Κυριακή 1η 2 Νοεμβρίου. 3 Νοεμβρίου ξαναβγήκε η εκπομπή, ξαναβγήκε και ο Χρήστος, η Νίκος, η Κώστας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Γιάννη. Γιάννη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας καλείς. Από Καβάλα. Όχι, ξέχασα την 31, δεν την είχαμε, ναι, 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 δεν την είχες πει. Τώρα θέλω να πάμε στις 3.11. Ποιος λέτε παίρνει στο τηλέφωνο. Ο Κώστας. Ποιος. Το Κώστας, το βρήκες. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, ο Κώστας. Κώστα, πού μας καλείς. Από Αλεξανδρούπολη. Πώς διαλέγεις τις πόλεις, ρε, ναι, Κώστα, ρε, άτιμο. Όχι να είναι. Γυρνάει αυτός ο άνθρωπος παντού και χάνεται, δηλαδή. Γυρνάει με το τηλέφωνο το κοντρόλ. Ναι, γιατί, ναι, το, ναι, κοντρόλ είναι. Κάτι είναι. Αλλά στις 5.11 του το πρωί. Ποιος είναι και από πού. Μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Το όνομά σας. Κώστας. Κώστα, πού, από πού. Από την Ουρανούπολη. Από την Ουρανούπολη αυτή τη φορά, κύριε, και πρωί. Και αυτός πρωί, ο άντρας με τον οποίο δεν θα βαρεθείς ποτέ, γιατί ποτέ. Το πρωί είναι άλλος, το απόγευμα είναι άλλος, χθες ήταν άλλος. Και έχει και κουλτούρα γεωγραφική. Κύριος. Αλλά θα σε πάω και στις 5.11 του το απόγευμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, το όνομά σου. Θωμάς. Γεια σου, Θωμά. Από ποια περιοχή μας βλέπεις. Από την Καβάλα. Από την Καβάλα! Πες τώρα το όνομα από την Καβάλα! Σήμερα ποιος ήσουν, Θωμά, από πού, πες μου, ποιος. Σε αυτός, να, καλημέρα σας! Καλημέρα σας! Το όνομά σας. Μιχάλης. Μιχάλης από. Από την Καβάλα. Α, κι άλλη Καβάλα! Ρε, εσύ κι άλλη Καβάλα! Τρελαίνομαι! Δεν σε καταλάβαμε, μωρέ, καθόλου ένα μήνα που παίρνεις ο ίδιος κάθε μέρα. Καμία αυτό προσπάθεια. Στο σπίτι, μπαίνει μέσα στο σπίτι, γεια σου, κλείνει την πόρτα, γεια, άλλος, τίποτα. Κανονικά. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν. Ναι, πριν πάμε, να σας πω ότι σήμερα θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Λουδάρος. Ναι! Έχουμε να συζητήσουμε όσο να είναι πολλά. Διότι είναι σε μια εκπομπή πολύ συζητημένη. Βεβαίως. Και σε μια εξαιρετική παράσταση. Την οποία πήγα και είδα στην πρεμιέρα της. Λοιπόν, πριν έρθει ο Αντώνης Λουδάρος, θα διελευκάνουμε με ποιον έγινε έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας όταν τον είδε να γλωσσοφιλιέται με τη σύντροφά του. Πες τα, δεν. Με τη σύντροφό του μπροστά στον τηλεοπτικό φακό φωτογραφικό. Αλήθεια, ε. Ναι, ναι, και φιλιότανε, γιατί έγινε εξαλώς... και φιλιότανε και... Επίσης θα μάθουμε ποιος πήρε κλαίγοντας την εκπομπή του Παπαδάκη και ζήτησε να μιλήσει με τον πατέρα του που ήταν καλεσμένος γιατί είχε να τον δει χρόνια. Α, αυτό είναι δράμα, καλέ. Παίζουμε και δράματα. Βεβαίως. Και για ποια διάσημη συνάδελφό της είπε η Άννα Hathaway
ότι σε γυρίσματα ταινίας ήταν σκύλα και τις φερόταν σαν ήταν σκλάβα της. Επίσης, σε ποιο καλεσμένο είπε μέσα στη μούρη του ο Γιώργος Λιάγκας ότι είναι πολύ κοντός. Α, να, που λέμε για την Ήβρη. Ναι, και επειδή τον είπε κοντό. Δεν είπα τίποτα καλέ εγώ, αμέσως πιάστηκες. Με είπες ότι σου είπα... Με κοίταξες περίεργα και η απόχρωση χρειά σου ήταν τέτοια... Αποξιωτική. Αποξιωτική. Λοιπόν, ποιον χλέβασε η Ρούλα Κορομιλά μέσω Facebook και είπε «Γελάσαμε και πάλι απόψε, αχ Θεέ μου, τι άλλο πια». Κι άλλο φαρμάκι θα σας πω. Ποιος έπιασε τη Δούκη Σανομικού στα παρασκήνια και της είπε μπροστά στα μούτρα της. Φαντάζομαι ότι σε πήραν όχι επειδή είσαι πολύ έξυπνη, αλλά πολύ όμορφη. Έλα, κρίμα. Είναι showbiz, φαρμάκι, φαρμάκι, όλες οι νοχές και κόμπρες. Και κοντά μας Αντώνης Λουδάρος σε πολύ λίγο. Παρακαλώ. Κάνουμε τις Πέμπτες αυτό που ήταν παλιά. Ναι, τι ήταν παλιά. Τι ήταν παλιά. Αχ, ναι. Ήταν το νέο Σάββατο και έχει γίνει η Νέα Δευτέρα. Ναι, μωρέ, Φώτη. Και τι έχει γίνει η Νέα Δευτέρα. Εμένα πάντα είναι η Πέμπτη. Στο μυαλό σου. Δεν είναι καλή η Πέμπτη. Όχι, είναι ωραία η Πέμπτη. Την αγαπώ. Και εγώ την αγαπώ. Ναι, γιατί είναι Προπαρασκευή. Αυτιά. Ναι, αλλά αυτιά με τρούξ πολύ κοινική σε λαγουδάκι. Είσαι. Είμαι, αλλά έχω βάλει και την πεταλούδα από κάτω για να έρθω σε ισορροπία. Πρέπει να παραδεχτούμε εμείς οι άντρες ότι οι γυναίκες μας καλύπτουν όλα τα γούστα. Χειρίστηκες. Τα κοριτσιά μας, ναι. Με γεια, Στέλιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είστε και οι τρεις υπέροχες. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Με τα καλά σου λόγια. Ωραία να πάμε στην εκπομπή μας και να σου πει. Ωραίος δεν είναι ο Χωριστομούση. Ε, όχι, πιο ωραίος. Εσείς ωραίος μετά. Κάντε του ένα κοντινό να τον δούμε. Ε, κοίταξε. Είναι καλά. Ρε, γιατί τράβηκε, μωρή, τράβηκε. Είναι έτσι τόσο κοντινό. Κοίτα το, κοίτα. Έλα, έλα, κοντινό, κοντινό. Έλα, πολύ κοντινό στο κουκλί μας. Αφού είναι πολύ ωραίο αγόρι. Τόση τρίχα, ας πούμε. Και ζηλεύει ο Γιάννης. Και μουσια. Όχι, καλά, εγώ σιγά τι να ζηλέψω, δεν κατάλαβα. Ε, όχι, κοίτα Γιάννη μου και καλά να μάτια. Τι θες να πεις. Μπράβο, Γιάννη. Ο Γιάννης μου είναι ο καλύτερος από όλους. Κάντε ένα split screen, το Γιάννη κοντινό και τον Στέλιο κοντινό. Όχι, το λόγο. Να κάνουμε να περάσουμε στα θέματα μας. Μπορεί ο κόσμος. Αλήθεια είναι ότι είναι μοντέλο ρε Γιάννη ο άνθρωπος. Τι θα πεις Μαρία, με δουλεύεις τώρα. Είναι μελαχρινός και είναι ξαντός. Είναι η Ιβάνα Μπάρμπα, είναι η Χριστίνα Παπά. Έχει φτάσει το ένα σε φρύζι. Σε παρακαλώ, θα πάω όλα τα λεφτά μου στα πόσα. Είσαι η Ιβάνα Μπάρμπα. Φτάνει ρε παιδιά, φτάνει να περάσουμε στα θέματα μας, δεν έχουμε χρόνο. Φριζάρε, θέλετε να μιλήσει ο κόσμος, να μας στείλει ένα mail, να από τα δέντρα του. Εσύ δεν προκαλείς. Ωραία, θέλεις. Κράτα τα ώρα, ναι. Φουμουλάει, star.gr. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Στέλιος. Εγώ για χάσω. Έχω 8 χρόνια ψυχανάλυση. Σε παρακαλώ για να το ξεπεράσω. Ωραία, μην το κάνετε, μην το κάνετε. Δεν δεχόμαστε κανένα μέλη. Κλείσαμε. Μόνο δέντρα χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, πάμε στο κουιζάκι μας. Παρακαλώ πολύ. Ποια είναι αυτή. Είναι αδερφή γνωστού Έλληνα. Τραγουδιστή. Α, δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε, το πες. Δεν έπρεπε να το πούμε καλά. Το πες. Φουμουλάει, star.gr. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο γύρο, παρακαλώ. Πάμε, γιατί κάτι καταραχθεί. Έχω γίνει δηλαδή από την ώρα που διάβασα τα θέματα σας. Έχω ταραχθεί. Σε καταλαβαίνω. Έχει ξεφύγει ο κόσμος. Μα, εγώ θα σου το πω. Ναι. Θέλω πριν όμως να σας δείξω μια φωτογραφία. Γιατί σήμερα έγινε από χτες νομίζω πάταγο στα κανάλια. Ναι. Βρήκανε τη φωτογραφία της Ντονατέλα που ταξίδευε σε ένα. Μπράβο. Αχ, όχι αυτή. Πρώτα την καινούρια, δεν την έχεις. Αυτή είναι η παλιά. Ναι, παιδιά, η Ντονατέλα ξεκίνησε από αυτή. Ό,τι θέλει. Έλα. Από αυτή τη φωτογραφία. Ναι, έτσι ήταν η Ντονατέλα. Και πιο κοντά σαν το μπορεί. Λάκι Καβαλά. Παιδιά, έτσι ήταν η Ντονατέλα. Μάλιστα. Ναι. Είχαμε δημοσιεύσει πέρσι σαν αδέρφη Μέρη και έκανε πάταγο γιατί. Κανείς δεν φανταζόταν ότι η Ντονατέλα ήταν κάποτε έτσι, γιατί όλοι καλά είναι και έτσι που είναι τώρα. Υπήρξε και μια ενδιάμεση περίοδο. Εγώ είδα και μια που ήταν αυτή που ήταν εδώ. Αυτή είναι η καινούργια γυαλιστερή. Γυαλιστερή, ναι, ναι. Από το αεροδρόμιο, τελευταία. Ναι, αυτή την τελευταία ήταν από το αεροδρόμιο που γυαλίζει. Ναι, που λιώνει. Είναι σαν κέρινο, μείωμα που λιώνει. Λιώνει μου, λιώνει. Άχρε Ντονατέλα. Εντάξει, ζει μια δεύτερη ζωή, γιατί όχι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έλα, πάμε στο παιχνίδι. Πάμε, παιδιά, γιατί πραγματικά δεν αντέχω από το πρωί. Το έβλεπα δηλαδή στην τηλεόραση μου και έλεγα αποκλείται να συμβαίνει. Είχα βάλει και το μιούτ και λέω κάτι γίνεται, σοβαρό. Τη Μαρινέλα στο Άνοιξε Πέτρα, τη θυμάστε. Αμέ. Που κάνει έτσι. Μαρινέλα. Με το μαύρο το μαντήλι, το έχω κάνει. Στο σαν σπίτι σα. Ήμουν εκεί. Πώς έκανε λοιπόν, Μαρία μου, δείξτε το. Όχι, πιο δυνατά, πιο με πάκο. Ωραία και. Παιδιά μου, έτσι ακριβώς έκανε ο Γιώργος Λιάγκας. Αλλά όχι μόνο με το χεράκι έτσι. Κοπανιότανε. Γιατί? Χτυπούσε το πώς λέκεται αυτό. Καλά, μωρέ, Γιάννη. Τον καρπό έτσι. Μπου, μπου, μπου. Θες να είσαι και συγκεκριμένο. Κοπάναγε το κεφάλι του στο χέρι του, τρόμαξα. Και λέω, τι έχει συμβεί. Δηλαδή έκανε έτσι. Άμα γεια σου. Ή κοπάναγε το χέρι του στο κεφάλι. Αυτό που κάνει τώρα. Άρα κοπάναγε το κεφάλι του στο χέρι. Όπως το πες. Το θέμα, παιδιά μου, είναι ότι είδε ένα θέαμα το οποίο του φάνηκε πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα. Χιδαίο, Φώτη μου. Αλήθεια. Ναι, γιατί είναι και πουριτανός. Θα το δούμε κι εμείς για να αποφασίσουμε. Μετά, προς το παρόν θα σου δείχνω μερικά ζευγάρια, τα οποία όπως ξέρουμε είναι πολύ ερωτευμένα και θα σου κάνω την ερώτηση αργότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε τον Σπύρο Φωκά με την κατά 40 χρόνια νεότερη σύντροφό του. Έχουν παντρευτεί κιόλας. Μάλιστα, βέβαια. Oh, βέβαια, βέβαια. Και πολύ ερωτευμένη και μάλιστα, αν θες να ξέρεις, είπε στην εκπομπή του Νίκου Μαστοράκη ότι στο σεξ του βάζει 20 η γυναίκα του. 20 να τα λέμε πάνω. Αυτά. Πάμε στην επόμενη. Μάλιστα. Η επόμενη είναι το 20. Μάνος Ιωάννου, Ναταλία Γερμανού. Σου θυμίζω ότι ήδη έχουν κάνει μία φορά έξαλλο τον Γιώργο Λιάγκα πάλι όταν είχαν κλειδί τη δημοσίως. Και πάλι γι' αυτό. Είχε πει ότι ξερογλύφονται σαν τα σκυλιά. Ναι, να τα λέμε αυτά. Και μυρίζονται. Άμα και σου πω. Τρία. Στο τρία σας έχω τον Κώστα Βουτσά με την κατά 50 χρόνια νεότερη σύντροφό του. Μάλιστα. Και είναι και μαζί εδώ και ένα χρόνο. 30 είναι αυτή. Είναι 80 ο κύριος Βουτσάς. Και είναι 30 η κοπέλα. Άντε, πες 45 χρόνια. Να κόψω και 5. Έτσι, να στο κάνω λίγο πιο μικρό. Και 4 παιδιά μου, σας έχω, για να δούμε και το 4. Το Λούκα Γιώργα με την Έλενα Ράφη. Σας θυμίζω ότι χτες ήταν που γκούγκλεραν την ηλικία του Λούκα του Γιώργα εκεί που τον κλώτσισε η Σκορδά. Ναι. Που τόλμησε και είπε πόσα χρόνια διαφορά είχαν με τη Ράπτη. Το θυμάσαι. Ναι. Εδώ ήσουν, αλλά δεν πειράζει, χάζεται. Ναι. Εδώ λοιπόν, ήσουν, αλλά δεν ήσουν. Ναι. Είστε έτοιμοι. Ξεκινώ, παιδιά, την ανάγνωση τη ερώτηση. Με ποιον λοιπόν έγινε έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας όταν τον είδε να γλωσσοφιλιέται με τη σύντροφό του και υψώνοντας τον τόνο της φωνής του, του είπε: «Δεν έχεις ανάγκη να ξερογλύφεσαι δημοσίως». Φώτης. Ο Φώτης. Ναι. Ο Φώτης. Φώτης Ποιώτης. Δεν είσαι εντάξει. Ήρεμη νύχη. Λοιπόν, Φώτη μου, Φώτη μου. Το Σπύρο Φωκά, το Μάνο Ιωάννου, τον Κώστα τον Βουτσά ή το Λούκα τον Γιώργα. Τι είπε ακριβώς η έκφρασή του. Δεν έχεις ανάγκη να ξερογλύφεσαι δημοσίως. Τουπ, τουπ, τουπ. Όχι πρώτα, τουπ, τουπ, τουπ. Και μετά δεν έχεις ανάγκη να ξερογλύφεσαι δημοσίως. Τρία, Κώστα Βουτσά. Μη μου λες. Παιδιά μου, αφήστε με, διότι όντως ο Κώστας ο Βουτσάς παρουσίασε ναι, το φωτογράφο. Γι' αυτό η έκφραση είναι ότι δεν έχει ανάγκη. Παιδιά μου, παιδιά μου, παιδιά μου, έγινε τόσο έξαλλο. Ότι είναι ο Κώστας Βουτσάς. Για πες, για πες. Παιδιά μου, έγινε τόσο έξαλλο που πραγματικά του ανέβηκε η πίεση. Πού φιλήθηκαν καλέ. Παιδί μου, είχαν πάει στο Βοντόλο το Βοσκόπουλο, να διασκεδάσουν. Ναι, όπως το φαντάζεσαι. Το Λιβοσκόπουλο, πού τραγουδάει το Λιβοσκόπουλο. Αχ, θα σε γελάσω, αλλά είχα δει την κόρη. Ναι, τώρα ξεκίνησε, έκανε πρεμιέρα. Καλή επιτυχία. Τέλος πάντων. Αλλά παιδιά μου, σας έχω κι άλλο που το οποίο πραγματικά αυτό με έχει συγκλονίσει, έτσι. Άνθιμος Ανανιάδης έδωσε συνέντευξη και είπε ότι είχε, επειδή με τον Κώστα τον Βουτσά, στην ουσία αυτό το μεγάλωσε και το θεωρούσε πατέρα. Ναι. Όταν χώρισε, είχε ένα χρόνο να τον δει. Και τι έκανε. Μικρό παιδί παίρνει τηλέφωνο από το που τον βλέπει στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη και λέει: Έχω να του μιλήσω ένα χρόνο, είμαι ο γιος του. Δεν σου λέω τη συνέχεια, πραγματικά θα δακρύσει. Παλιό είναι συγκλονιστικό. Αυτό που θα μας δείξεις. Είναι συνέντευξη που έχει δώσει τώρα ο άνθρωπος και τα λέει. Μάλιστα. Αλλά ένα θα σου πω, Φώτη μου, θυμάσαι πώς είχαν αντιδράσει οι παρευρισκόμενοι τότε που είχε γίνει με την Αθήνη, την Τσούνη, το Χαστούκι στη Δημητραλιάνη. Τι είχαν πει. Έτσι ακριβώς, Φώτη μου, έκανε εκεί μέρη συνατσάκι με τον Τριαντάφυλλο. Τι έχει πει ο Τριαντάφυλλο, έχει κάνει. Τη συνατσάκι θα το δείτε. Αλλά παιδιά, έχω κι άλλο, Φώτη μου.
Ένα θα σου πω, ε. Μη διανοηθεί άντρας και φλερτάρει τον Αντώνη το Βλοντάκι, ε. Τον βάζει στη θέση του κανονικότατα. Ξέρεις τι έκανε σέναν. Πάμε. Τι το θέλω, Κώστας Βουτσάς, να φιλήσει σε δημόσιο χώρο την αγαπημένη του παρουσία φωτογράφων? Ο Γιώργος Λιάγκας, που δεν σηκώνει και πολλά πολλά, κρατιόταν, αλλά... Δεν αντέχω, παιδιά μου, σαν δεν αντέχει, παιδιά, δεν αντέχει. Γιατί, δηλαδή, δεν είναι η ίδια περίπτωση, γιατί θα σε προλάβω. Θα πει σίγουρα ότι δεν πρέπει δημοσίω τα ζευγάρια να φιλιούνται, όπως καταλήγουμε όλα. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο βούντωνε. Και στο τέλος είπε, υψώνοντας τον τόνο της φωνής του. Δεν έχει ανάγκη ο πολυαγαπημένος από όλους μας Κώστας Βουτσάς να φιλιέται δημόσια στα 80 του να ξερογλύβεται με την πιτσιρίκα τώρα. Δεν το έχει ανάγκη. Ήξερε, το βγάζω φωτογραφία. Ναι, Φέη μου, ήξερε. Γιατί? Γιατί αυτή η φωτογραφία βράδυ με φλάς δεν βγαίνει. Δεν ξέρει ποτέ φωτογραφία ζωή σου. Δεν βγαίνει. Αυτή έχει πάει κοντά στην άμυνα και δεν έχει τραβήξει. Θα το έχω στο μυαλό μου και θα κοιτάω. Με συγχωρείς να πω κάτι. Εάν το ένιωσε, γιατί να μην το κάνει? Γιατί είναι ο Βουτσάς που είναι ο Βουτσάς, δηλαδή. Είναι 80 χρονών και τα έχει μια κοπέλα μικρότερη. Στο κάνουν στο σπίτι σου, σα κάνουν τα μάτια. Γιατί είναι Γιώργο, το κάνει μόνο στο σπίτι σου. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδί. Δηλαδή και άλλα κλειδωτά στα σπίτια το κάνουν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Εδώ λέγαμε για τη Γερμανού με τον άλλο που δεν είναι και τόσο μεγάλη Γερμανού. Η Φέη Σκορδά προσπάθησε να πάρει το μέρος του Βουτσά. Αλλά τα έκανε χειρότερα. Μα το βλέπει το φωτογράφο και κάνει γούτσου γούτσου μπροστά στο φωτογράφο. Δεν το βλέπει. Το βλέπει η Φέη μου. Και να το βλέπει. Γιώργο μου, να έχει μια ωραία βραδιά. Πόσες ωραίες βραδιές θα έχουμε στη ζωή μας. Ακόμη. Ο Χριστέ μας έταξε. Ρε Φέη, πήρα τα που είπες. Πόσες ωραίες βραδιές θα έχει ακόμα στη ζωή του. Πήρα, αυτό είπες Φέη μου. Αυτό είπες. Τον έδαψες τον άνθρωπο. Για τον Κώστα Βουτσά μίλησε και ο Άνθιμος Ανανιάδης στο περιοδικό Εγώ. Όταν τον ρώτησαν ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, απάντησε: όταν χωρίσε η μητέρα μου με τον Κώστα Βουτσά. Πρέπει να ήμουν γύρω στα 14. Μέχρι τότε είχα ένα πρότυπο πατέρα δίπλα μου. Όταν έφυγε, αυτό ήταν πραγματικά δύσκολο. Θυμάμαι, δεν τον είχα δει για ένα χρόνο και μια μέρα που ξύπνησα για το σχολείο, άνοιξα την τηλεόραση και τον είδα καλεσμένο στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Δεν είχα το τηλέφωνό του. Έτσι κάλεσα στο στούντιο και τους είπα: είμαι ο Άνθιμος, ο γιος του Κώστα. Θέλω να του μιλήσω. Του μίλησα live. Έκλαιγε ο Κώστας στην εκπομπή, έκλαιγα κι εγώ στο τηλέφωνο. Συνέντευξη έδωσε όμως και ο Τριαντάφυλλος στο Downtown Κύπρου, όπου όταν τον ρώτησαν αν είναι ομοφοβικός, απάντησε: έχω πάρα πολλούς φίλους ομοφιλόφιλους. Κάνουμε παρέα, γελάμε, τους θαυμάζω γιατί είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Είναι μια χαρά παιδιά. Ωραία, μια χαρά. Εμένα ο πατέρας μου, με συγχωρείτε, μου είχε δώσει μία συμβουλή και την κρατάω μέχρι σήμερα. Μου είχε πει: παιδί μου, μην γίνεις ποτέ αδελφή και μην πάρεις ποτέ ναρκωτικά. Δεν δοκίμασα τίποτα από τα δύο. Ούτε ομοφυλόφιλος έγινα, ούτε χρήση ναρκωτικών. Και πού να δεις, μέρη μου, τι είπε όταν τον ρώτησαν πώς θα αντιδρούσε αν το παιδί του έλεγε ότι ήταν γκέι. Δεν θα με χαροποιούσε αυτό, αλλά από την άλλη θα συνέχιζα να το αγαπάω. Παιδί μου θα ήταν και πάλι. Για τους γκέι θαυμαστές του μίλησε και ο Αντώνης Βλοντάκης χτες στα Kardashians, εξηγώντας πώς έβαλε στη θέση του έναν άντρα που είχε τη φωτογραφία του στο πορτοφόλι του. Σε έχουν φλερτάρει άντρες πολύ? Ναι, αρκετά. Αρκετά, αρκετά. Δηλαδή, πες μου, υπήρξε φάση φλερτ ενός άντρα, γιατί πραγματικά είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας που να σε ενόχλησε? Κοίτα, βάζεις τα όρια, θεωρώ ότι βάζεις κάπου τα όρια, αλλά κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Το πιο ακραίο που μου έχει τύχει είναι να έρθει κάποιος και να μου βγάλει το πορτοφόλι του και να μου βγάλει μια φωτογραφία την οποία την είχε από το ίντερνετ, την είχε βρει και κυκλοφορούσε με τη φωτογραφία μου. Το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ. Δική σου φωτογραφία. Δεν το έχει κάνει η γυναίκα μου, ας πούμε. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει εσύ. Αλλά δεν έκανε και τίποτα. Σιγά κανένα φωτογραφία είχε, δεν είχε και καρφιτσούλες από φάρμα. Έχω μπλουζάκι με τη Ρούλα Βροχοπούλου, πάει να πει τίποτα αυτό. Έλαντε. Που είναι να σε χαστουκίσει. Έλαντε, έχεις μπλουζάκι με τη Ρούλα Βροχοπούλου. Πας καλά, δεν το είχε άντρας. Σε παρακαλώ. Στη Μάικλ Τζάκσον φωτογραφία. Εσύ μου το έχεις φέρει. Free Michael, ένα κόκκινο φανελάκι από το εξωτερικό. Ναι, 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 έχεις δίκιο! Πώς τόλμησες! Αχ, τι ωραία! Πώς τόλμησες, είναι η γυναίκα του. Μου το έπαιρε αυτή. Έλατε. Λοιπόν, να την κόνει. Για γυρίστε μπροστά εδώ. Έλα, δεν κομμαράβω. Δεν είναι η ψυχοθεραπεία ακόμα, σε λίγο η ψυχοθεραπεία. Τώρα θα σας πω για μια άλλη κακομοίρα, η οποία πέρασε πολλά και μάλλον έκανε ψυχοθεραπεία μετά. Την καημένη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η Anne Hathaway, η οποία όταν ήταν σε κάποια ταινία που δεν θα σας πω ακόμα. Τι λες, κακομοίρα την Anne Hathaway? Ναι, βεβαίως, γιατί λέει ότι στα γυρίσματα κάποια ταινία, κάποια από τις κυρίες που έπαιζαν μαζί της,
τη μεταχειρίστηκε πολύ άσχημα. Και την έλεγε σκύλα. Σκύλα. Αυτή την γκέι. Την είπε σκύλα, ναι. Σκύλα γιατί. Σκλάβα, όταν λέμε τι. Σήκω και πε. Χάλια, χάλια. Ένα μηδέν, ναι. Θα σα δείξω φωτογραφίε από διάφορε κυρίε που έχουν παίξει μαζί τη σε ταινίε. Μίστρε. Όχι, χειρότερα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει παιχνίδι. Εδώ δεν ήταν παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τις υποψήφιες. Εδώ είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ που παίξανε μαζί στο Batman Rises. Αν θυμάστε. Και η Μαριόν ήταν ρωμένη του Batman. Μάλιστα. Και η Άννη ήταν μία που έκλεβε και ναι, ο Batman ναι, την αγαπούσε, τη συμπαθούσε πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ποια από αυτές που θα δείτε τις φέρθηκε άσχημα. Έτσι, να το θυμάστε αυτό, μην το ξεχνάτε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Για να δούμε την επόμενη. Λοιπόν, η Meryl Streep που είχαν παίξει μαζί στο Διάβολος Φορούσε Πράντα. Ναι. Και ήταν και στο ρόλο της κακιά η Meryl. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Kate Hudson που παίξανε μαζί στο Bright Wars και ήταν δύο φίλες αγαπημένες. Οι οποίες μετά αποφάσισαν να παντρευτούν την ίδια μέρα και σκοτώθηκαν. Άλλος έγινε εκεί πέρα, μαλλιοτραβιώτσο χαμός. Μάλιστα. Και η τελευταία, η Julie Andrews που παίξαν μαζί στο Princess Diaries και έκανε τη Βασίλισσα και τις μάθαινε τρόπους της μικρής. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Μάλιστα. Για ποια διάσημη συνάδελφό της είπε η Anne Hathaway ότι σε γυρίσματα ταινίας ήταν σκύλα με το σίγμα κεφαλαίο και της φερόταν σαν να ήταν σκλάβα της. Σκλάβα τη. Νομίζω η Μαρία και εγώ πιστεύω πως ναι. Και πριν ήμουν, αλλά δεν το ξέρει όμως. Δεν το ξέρει, λες, ε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, Μαρία μου έχει τη Μαριόν Κοτιγιάρ, τη Μέριλ Στριπ, την Κέιτ Χάτσον και την Τζούλι Άντρι. Η Μαριόν Κοτιγιάρ. Η Μαριόν Κοτιγιάρ είναι ένα κορίτσι τελικά το φίνο αυτό λίγο κουλτουριάρα. Τη βλέπω και σε κάτι ταινίε. Ναι, αλλά μπορεί να έχει αυτό το γαλλικό, το ξέρει το λίγο. Και η Χάσο και αυτή μου φαίνεται πολύ cool, δεν είναι ναι. Η Meryl Streep μεγάλη καλλιτέχνη, δεν μπορεί να έχει κόμπλες. Καλέ φυσικά τι τώρα κόμπλες. Αυτή που μου φαίνεται έτσι. Πολύ σονσόν και να σας πω μου θυμίζει και εγώ είναι σαν το Χατσιφωτίνη σε γυναίκα Αμερικάνα. Είναι Τζούλι Άντρι. Η Μαριόν Κοτιγιάρ. Η Μαριόν Κοτιγιάρ, καλή κοπέλα μου, το έχω ξαδερφό. Να πω το 4. Λες τη Τζούλι. Όχι. Λέει ψέματα! Λέει ψέματα! Δεν πάει να σας πω ότι... Κάτσε να μας πει ο Φώτης που την έχει γνωρίσει τώρα! Ποιος έκανε τα κοστούμια στον Πράντα? Η φίλη σου. Η Πατρίτσια. Και μου έχει μιλήσει και για τις δύο πάρα πολύ. Για λέγε. Ότι η Meryl Streep είναι από τις πιο καλές συνεργασίες που είχε ποτέ. Δεν μπορεί να είναι καλή συνεργασία με το Κάπα Κεφαλαίο. Και ότι ήταν ευγενέστατη σε όλα τα γυρίσματα με όλο το κρου. Καταγγέλεις. Καταγγέλω ότι η Hathaway το κολόμπι. Καταγγέλω ότι παίρνει ο δικό. Σε ποιο περίπτωμα. Στο βάρη, πάρε μου το βάρη τη θέα τώρα. Τα είπα αυτά. Τα είπε σε περιοδικό, ναι, αλλά περιμένετε να σα πω όλο το story. Βγήκε και είπε ότι για να μπει στο πετσί του ρόλου η Meryl Streep. Τη μίλησε, τη είπε ένα γεια σου, χάρηκα πολύ γλυκό στην αρχή. Και τη γυρνάει και τη κάνει. Είναι η τελευταία φορά που σου μιλάω καλά. Από εδώ και πέρα για όλα τα γυρίσματα θα αντιμετωπίσει μία άλλη. Α, Στανισλάφσκι τύπου. Και τη φερόταν πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Όλα τα γυρίσματα. Αλλά τη βοήθησε, γι' αυτό είχε καλή ερμηνεία. Σας έχω κι άλλο μέσα εκεί όμως. Ο Channing Tatum, το αγόρι αυτό το όμορφο που κάνει τα στριπτή στο Magic Mike, μίλησε για τις μέρες που έκανε πραγματικά στριπτή. Δεν είπε κάτι γαργαλιστικό. Δεν ρώτησε τη μελέτη. Και πρέπει να τους φέρουμε σε επαφή. Ναι, ναι, ναι. Κακός, κακός. Θα σας τα έχω όλα μέσα εκεί. Τέλεια. Ναι. Είχαμε ξανακούσει ως φήμη παλιότερα, αλλά δεν πιστεύαμε ότι είναι αλήθεια. 8 όμως χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η μία εκ των δύο πρωταγωνιστριών ήρθε να επιβεβαιώσει τις φήμες. Ο λόγος για την ταινία, ο Διάβολος Φορούσε Πράντα, στην οποία η Meryl Streep κρατούσε το ρόλο της σκύλας διευθύντριας γυναικείου περιοδικού και η Anne Hathaway της κακομοίρας υπαλλήλου που προσπαθούσε να πάει με τα νερά της. Ποιες ήταν αυτές οι φήμες? Ότι η σκύλα Streep ήταν πραγματικά μια σκύλα με το σίγμα κεφαλαίο και φερόταν στη Hathaway σαν να ήταν σκλάβα της. You have no style or sense of fashion. Well, I think that depends on what you're... No, no. That wasn't a question. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα η νεαρή ηθοποιός, χαρακτήριζε την πολυβραβευμένη Streep «Βασίλισσα του Πάγου». Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, με αγκάλιασε σφιχτά και σκέφτηκα «Ω Θεέ μου, θα περάσουμε τέλεια», ως που γύρισε και μου είπε «Γλυκιά μου, είναι η τελευταία φορά που είμαι καλή μαζί σου», ανέφερε.
όπως και έγινε. Ήταν τελείως απόμακρη καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, όπως ακριβώς ο ρόλος της στην ταινία. Πέρασαν μήνες μέχρι να ξαναδώ την πραγματική Μέριλ. Μου φερόταν σαν να είμαι υπάλληλός της, πρόσθεσε, και για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, τόνισε ότι όλα αυτά έγιναν μόνο και μόνο για να μπει στο πετσί του ρόλου της και πως στην πραγματικότητα η θεά της υποκριτικής είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος. Τυχαία κερδίζονται τα Όσκαρ, βρεάν μου. Please bore someone else with your questions. It's raining men. Ότι ο Channing Tatum πριν γίνει κινηματογραφικό αστέρι δούλευε ως stripper ήταν γνωστό. Δεν έκρυψε άλλωστε ποτέ το λόγο που τόσο πολύ του τέριαζε Γάντι ο ρόλος του στην ταινία Magic Mike. Φωτογραφίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, βιντεάκια από εκείνες τις δοξασμένες ημέρες έκαναν το γύρο του κόσμου και τώρα, εν αναμονή του sequel της ταινίας, το Magic Mike XXL, ήρθε να μας αποκαλύψει μερικά γαργαλιστικά περιστατικά που σημάδεψαν τα νιάτα του. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Hollywood Reporter αν είχε ποτέ του αισθανθεί άβολα στη σκηνή, είπε ότι η στιγμή που τον έκανε να αισθανθεί έξω από τα νερά του ήταν όταν μία άγνωστη κυρία που είχε αγοράσει ένα lap dance του άρπαξε με πάθος τα οπίσθια, άρχισε να τα ζουλάει σαν να ζουλάει μπαλάκι αντιστρες και φώναξε λες και κέρδιζε το λαχείο «Ουουου, μου θυμίζεις τον ανιψιό μου». Αισθάνθηκα σαν να είχε τραβήξει τη σκανδάλη, ομολόγησε ο ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι ο πατέρας του ποτέ δεν κατάλαβε γιατί ήθελε να κάνει αυτό το επάγγελμα, αφού ποτέ του δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται πάντως, το στριπτίζ είναι κάτι που δεν μπορεί να αποχωριστεί, ακόμη και σήμερα. Φάτε μάτια ψάρια είναι αυτό το αγόρι. Εγώ λέω πριν παντρευτώ, αν ήξερα να χορεύω έτσι, θα το έκανα. Δεν ξέρεις να χορεύεις. Έτσι όχι, τώρα να βγω και τι να κάνω. Καλά, γυναίκα χορογράφος. Γιατί, θα είσαι... Δε μου, τώρα μου μάθει γυναίκα μου να βγω, Magic Mike. Γιατί, εσύ είναι γυναίκα, εφόσον είναι χορεύτη, θα μπορούσε να σου κάνει 2-3 κινήσεις. Σου λέει και άμα πάει αυτός ο τρελός να δουλέψει εκεί πέρα, δεν... Σε ζηλεύει. Όχι, λοιπόν, θα αφήσουμε το Magic Mike, αυτό θα κάνει τέλεια. Λοιπόν, ξυπνάει ένα πρωί ο σύζυγος και λέει, σας λέει, θέλω να κόψετε το μαλλί σας αγορίστικο σαν την Ανά Παλετσάκι. Παλετσάκι που προαναφέρατε. Λοιπόν, τι κάνετε, κουρεύετε το μαλλί σας ή το προσπερνάτε και ό,τι θέλει ας γίνει. Εσύ, εξαρτάται, τι θα δώσει, δηλαδή... Τίποτα, δεν είναι αυτό, για να είναι μαζί σου, Μαρία. Για να είναι μαζί σου, για να είναι μαζί. Σιγά, ρε φίλε, να μην είναι τότε. Α, δεν κόβεις, Μαρία. Για να δούμε τα κορίτσια μας τι απάντησαν. Ο φίλος σας σας πιέζει να κόψετε το μαλλί σας αγορίστικο. Τι κάνετε, τον αγαπάτε τόσο πολύ που πηγαίνετε κατευθείαν να κουρευτείτε ή τον προσπερνάτε και ό,τι θέλει ας γίνει. Η Ιορδάνα. Με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτήτρια, σπουδάζω νοσηλευτική στο πανεπιστήμιο. Αυτά. Χόμπι? Βόλτες, καφέ, κλασικά. Σε πιέζει το αγόρι σου να κόψεις το μαλλί σου αγορίστικο. Τι κάνεις, το προσπερνάς και ό,τι θέλει ας γίνει ή αφού τον αγαπάς το κάνεις? Αχ, δύσκολο είναι, γιατί έχει αφήσει το κατσόμαλο κανονικά κάτω. Το κατσόμαλο το κορίτσι που έχει μακρύ μαλλί. Έχει μακρύ μαλλί, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι από τις κοπέλες οι οποίες δεν το έχουν περιποιηθεί. Είναι φοιτητική φάση. Είναι φοιτητική φάση, αυτό θέλω να πω. Οπότε το αφήνει γιατί της αρέσει το μακρύ μαλλί. Οπότε δεν θα το έκοβε εύκολα το μαλλί της. Γιατί δεν το θυσιάζει. Δεν το θυσιάζει, όχι. Από την άλλη, βέβαια, είναι μια νέα κοπέλα η οποία θα μπορούσε να ήταν και πολύ ερωτευμένη και να έλεγε ναι, τώρα βρίσκω την ευκαιρία για να κάνω την αλλαγή. Άρα, πες μας, Χριστάρα, κάτσαμε 2 ώρες, περιμένουμε. Πού κατέληξε? Πουθενά, παιδί. Δεν το κόβει. Το προσπερνάω φυσικά και ό,τι θέλει ας γίνει. Μπράβο, Βαγκόνα. Κέρδισε τώρα, δεν κατάλαβα. Κέρδισα. Α, κέρδισε, εντάξει. Κέρδισα. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε συνεχίζουμε και αυτό και έχουμε και άλλες αποκαλύψεις για πολλά ανοιχτά θέματα. Καλά, καλά, παιδί μου, καταρχήν θα μάθουμε ποιος είναι αυτός που έπιασε τη δούξα του νομικού μέσα στη μούρη τους και της είπε... Αυτή είναι κόμπλα. Σε παρακαλώ ότι δεν σε πήρανε για την ομορφιά σου. Ούτε για χιούμορ. Σε παρακαλώ, Φάτη μου, πες τα. Και μαζί μας ο Αντώνης Λουδάρος, με τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά θεάτε. Περνάμε τέλεια, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω
Φεύγει Παρσέλινο, φεύγει, πάει στο καλό, πάει, πάει και όλα γίνονται καλύτερα, ε! Δεν έχει φύγει Παρσέλινο. Χτες δεν ήταν. Λοιπόν. Κουιζάκι, παιδιά, κουιζάκι πρώτα παρακαλώ. Εντάξει. Το βρίσκουνε, ναι. Είναι αδερφή γνωστού τραγουδιστή. Δύσκολο. Πάρα πολύ εύκολο να το βρίσκουμε. Μα είναι ήδη. Φουγλάει παπάκι, star.gr. Μα κόψει τα μαλλιά της, αγορίστηκα. Ναι, βγαίνει, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να συνεχίσουμε στο δεύτερο γύρο. Πάμε δεύτερο γύρο πρώτα. Δεύτερος γύρος, δεύτερη απάντηση. Λοιπόν, και απαντώ στη δεύτερη απάντηση για το αν. Αν σας έλεγε ο φίλος σας να κόψετε τα μαλλιά σας, αγορίστηκα. Αν το κάνατε ή το προσπερνούσατε. Μάλιστα. Για να δούμε. Δήμητρα. Δήμητρα, με τι ασχολείσαι? Φοιτητρία. Και στον ελεύθερο χρόνο σου χόμπι? Βόλτες, φίλες, τέτοια πράγματα. Σε πιέζει το αγόρι σου να κόψεις το μαλλί σου αγορίστικο. Γιατί του αρέσει? Τι κάνεις, το προσπερνάς και ό,τι θέλει ας γίνει, ή αφού τον αγαπάς, πας και το κόβεις? Το ίδιο πράγμα, ίδιες, κόπια η μία με την άλλη. Το ίδιο καφέ της βρήκες. Γιατί λες βόλτες φίλες και η μία, βόλτες φίλες και η άλλη. Για τα χόμπι. Τι να πω, θα πω το ίδιο. Όχι, δεν το κόβει. Όχι, με τίποτα. Μπράβο, φώτη! Για να δω εμένα που με επιφυλάς. Μαρίνα. Μαρίνα, με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω υποκριτική. Σε πιέζει το αγόρι σου να κόψεις τα μαλλιά σου αγορίστικα. Τι κάνεις, πας και τα κόβεις επειδή τον αγαπάς ή το προσπερνάς και ό,τι θέλεις γίνει? Κοίταξε, μέσα τη θέλει και λίγο να τα κόψει. Γιατί είδε ότι εδώ έχει κόψει κάτι μικρούλες αφέλες. Το πάει σιγά σιγά. Απ' την άλλη, απ' την άλλη όμως υποκριτική το θέλει το μαλλί για να μπορεί να μεταμορφώνεται. Ναι, αλλά έχει και μια δικαιολογία. Δεν λένε ότι έχω άλλαξει τα μαλλιά μου για ένα ρόλο? Ναι, τι είναι ο ρόλος, να μου μείνει ο γκόμενος? Βίκτορ Βικτόρια, η Αλίκη. Θα πει όχι. Δεν νομίζω να κόψω τα μαλλιά μου. Μην πει ναι. Δεν το πει. Δόξα τω Θεώ, κέρδισα. Καμία δεν τα κόβει, ναι. Ιουλία. Ιουλία, με τι ασχολείσαι? Φοιτήτρια είμαι, τεχνολογική. Στον ελεύθερο χρόνο σου χόμπι? Φίλες και έτσι. Φίλες, βόλτες, διάβασμα. Σε πιέζει ο φίλος σου να κόψεις το μαλλί σου αγορίστικο. Αφού τον αγαπάς λοιπόν, πας και κουρεύεσαι ή τον προσπερνάς και ό,τι θέλεις γίνει? Λοιπόν, έτσι για την πλάκα θα πω ότι κουρεύεται. Αυτή... Γιατί εντάξει, είπαμε όλο δεν κουρεύεται. Δεν... Καμία δεν έχει κουρευτεί μέχρι τώρα, έτσι. Ας κουρευτεί, ναι. Δεν κουρεύεται. Αν με αγαπούσε δεν θα με πίεζε, όχι δεν θα το έκοβα. Έλα μωρέ και εσύ. Καμιά κοπέλα δεν κόβει. Καμία δεν κουρεύεται. Μάζω στη γυναίκα μου, θα της πω αν με αγαπάς. Πω, πας καλά, όχι, έλα, μην την ακουρεύεις. Όχι, καλά, δεν διάσεις, αυτό είναι εκβιασμός. Έλα μα. Αυτός τον ύπνο, παιδιά, ένα μηδέν. Πήγαινε με το ψαλί. Λοιπόν, έλα Μαρία, μην αργήσε, παρακαλώ πολύ, ρίξε χάρη, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Όχι, ισοπαλία είσαστε, βρήκατε τα ίδια και ίδια. Δεν το βρήκε το τελευταίο. Α, δεν το βρήκε. Μαρίστα, θα τα κόβεις τα μαλλιά σου. Ποτέ. Με τίποτα. Μπράβο, Μαρία. Με τίποτα. Εξαρτάται, σας είπα, τι θα δίνε. 2-0. Εν δύο μέρες με καλύτερα να σου δώσω. Ναι, σε κάτι τέτοιο πάμε. Σε κάτι τέτοιο πάμε. Τον επιρροπιάνω. Έτσι, μπράβο. Ρίχνε ζάρι. Ρίχνε ζάρι γιατί... 2, ναι. Έχουμε 2-0. Έλα, 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 όχι με άγγι. Ωρε Μαρία, ωρε Μαρία. Δόξα το Θεό, θέλω τώρα μια ίδρυγα, Γιάννη μου. Μαρία μου, σε μένα θα έρθεις, ναι, και καλά που απαντάς εσύ, γιατί ο Φώτης μπορεί και να σηκωθεί να φύγει από τον Εύρο, θα μου δει το πω. Γιατί? Δεν θυμάσαι πως είχε γίνει έξαλλος που είχε ακούσει την Ελισάβε, την Κωνσταντινίδου, να λέει για τη δούξα νομικού, ότι όταν τη συγκρίνει με την Καταμακρυψού. Και εσύ μην βάζεις λόγια στο στόμα του. Επειδή δεν θυμάται, επειδή λίγο ρετάρει τώρα, σου βάζει λόγια. Το θέμα, παιδιά μου, είναι ότι η δούξα νομικού τα έχει φάει τα χαστούκακια τους από τους ανθρώπους του χώρου. Και θυμάστε με την Ελισάβε Κωνσταντινίδου που είχε πει ότι είδε μισό ντάνσινγκ χωρίς τη Ζέτα Μακρυπούλια. Μετά η Ελισάβετ τα άλλαξε. Ναι, σε εμάς εδώ τα πέ. Να τα λέμε αυτά. Αλλά το θέμα, παιδιά μου, είναι ότι η Δούκισσα έχει νέο χτύπημα ακόμα πιο δυνατό. Πιο δυνατό χαστούκι αυτή τη φορά. Διότι. Είναι ωραίο κορίτσι μου, ωραία. Άλλο ρε παιδί μου να τη συγκρίνει με κάποια άλλη. Άιντε, πες εγώ αυτό το δέχομαι. Να την πει μέσα στη μούρη τη Μαρία μου ότι δεν είναι έξυπνη. Το λε αυτή την κουβέντα, την παλιοκουβέντα. Είστε έτοιμοι, είστε. Τι λοιπόν. Θέλω να ακούσω το βεβαίως. Ποιος λοιπόν, Μαρία μου, έπιασε τη δούκισσα τη νομικού στα παρασκήνια και της είπε μπροστά στα μούτρα της? Φαντάζομαι ότι σε πήραν όχι επειδή είσαι πολύ έξυπνη, αλλά επειδή είσαι πολύ όμορφη. Αλφα. Ένα. Ο Θανάσης ο Πισκαδουράκης που τη βλέπει κάθε Κυριακή στο Dancing with the Stars
Που θυμάσαι τι είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα για το Λάκη το Καβαλάε. Την έχει μια ευγένεια. Έτσι, γεια σου. Δύο, ο Γιώργος ο Λιάγκας που είχε πάει καλεσμένος στο Όλα Μπιπ την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Και προφανώς θα την είδε και εκεί. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Τρία. Ο Γιώργος ο Θεοφάνους, μήπως συναντήθηκε με τη Δούκισσα εκεί στο μαγαζί το Πάνθιον που είναι μαζί με την Νατάστα τη Θεοδωρίδου. Δεν ξέρω. Ή τέσσερα, ο Λάκης ο Καβαλάς που επίσης την βλέπει κάθε Κυριακή, έτσι τεατέ είναι στον Dancing with the Stars. Κοίταξε να σου πω κάτι. Μάλιστα. Στη showbiz είναι γνωστό ότι η ομορφιά περνάει. Είναι διαβατήριο. Τώρα είναι δυνατόν να μην θες να βλέπεις ένα ωραίο πρόσωπο. Άρα δεν θα το έλεγε ο Καβαλάς, γιατί ξέρει από showbiz. Ναι, αλλά έχει ένα στόμα και ο Καβαλάς, άμα το θέλει. Δεν το έλεγε ο Λιάγκας. Δεν μπορεί κιόλας, Νικόλα. Δεν θα το έλεγε ο Θεοφάνος. Γιατί δεν θα το έλεγε ο Θεοφάνος. Ο Θεοφάνος, γιατί και εγώ διαφωνώ. Γιατί του αρέσει να είναι ο Καβαλάς τελευταία. Έτσι, ένα στόμα. Ένα attitude. Ούτε θα τον πειραζε η Δούκισσα το Λάκη Καβαλά. Εμένα αυτό που μου φαίνεται ικανό να το πει αυτό. Για πες το. Ο Λιάγκας. Όχι. Το λέμε, εδώ δεν τα ακούς. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Έχεις δίκιο να μην το πιστέψεις. Το ίδιο το κανάλι, Μαρία μου, αυτό που του δίνει ψωμί. Ξέρεις γιατί, να το, δεν το σκέφτηκα. Γιατί, πώς την Μπεκατόρου την πριονίζει. Έτσι, γεια σου. Γιατί σου λέει, πρέπει να πάρει τη θέση. Όπου τη λες τώρα. Τι μαθαίνεις εδώ, ρε Στέλιο. Τώρα πριονίζει και τη Δούκισσα. Ναι. Κρίτσι, κρίτσι την καρεκλίτσα της. Γιατί σου λέει εντάξει, πώς αλλιώς. Ρε τον Γαλλικάτζαρο. Η σύζυγός μου είναι και όμορφη και έξυπνη. Άμα γεια σου. Ναι, να το παρουσιάσει αυτή το πράγμα. Όπως το λες, Μαρία. Τα κατάλαβες, μπράβο. Καλά, Στέλιο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχω πολύ μεγάλη ίδρυγα. Και όχι, παιδιά μου, δεν είναι η μόνη. Γιατί μήπως είδατε χτες τι είπε ο Δήμος ο Μιλωνάς για τη Ρούλα την Κορομιλά στα Καρντάσιανς. Παιδιά. Ο Δήμος ο Μιλωνάς. Ο Δήμος Μιλωνάς που παρουσίαζε με την Ρούλα την Κορομιλά τον πρωινό καφέ. Ναι. Και το μια καλή μέρα είναι αυτή στην ΕΡΤ παλαιότερα. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Ναι. Σου, μπράβο. Πες το, δεν είχα ξεκινήσει μαζί. Εκείνος ήταν ήδη στα άλλα. Ακριβώς. Όταν κάνανε μαζί τον καφέ. Mm. Και το. Σπινέρ. Το μια καλή μέρα είναι αυτή λέγονταν τότε. Άμα γεια σου. Το θέμα είναι, Μαρία μου, πώς αντέδρασε η Ρούλα. Καλέ, το έχω ζήσει. Τι μου λες και εσύ, το θυμάμαι. Λες και με. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως η Ρούλα τι απάντησε σε αυτό. Γιατί είπε κάτι πολύ χοντρό. Αλλά παιδιά μου, το αγαπημένο μου, ένα θα σας πω. Εσύ, ειδικά Μαρία μου, που πηγαίνεις σε κάτι αγώνες και παρακολουθείς τα ποδόσφαιρα. Ευχή και κατάρα σου δίνω, τι Μην τυχόν είναι δίπλα σου η Ελένη Μενεγάκη. Γιατί? Μιλάμε για τεράστια χουλιγκάνα, Έλα! Κιχ μπροστά της, ο Έλα τώρα, μην μου το λες και συγχύζομαι. Για πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Το πάρτον και στο γάμο σου, να σου πει και του χρόνου το ξέρετε. Λοιπόν, ταιριάζει Γάντι στην περίπτωση του Γιώργου Λιάγκα, που όταν συναντήθηκε με τη Δούκισσα Νομικού στο Όλα, της είπε ότι την προσέλαβαν όχι επειδή είναι πολύ έξυπνη, αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη. Δεν σε ενδιαφέρει αν μιλάει. Αυτό και δεν τα λέει πάρα η Δούκισσα. Η Δούκισσα όμως μιλάει. Ότι η Δούκισσα είναι η καλύτερη παρουσιάστρια στην Ελλάδα δεν είναι. Μιλάει καλύτερα. Και τα λέει. Πάρα πολύ ωραία τα λέει. Γιατί δεν τα λέει, βεβαίως. Πολύ ωραία. Πολύ αυτά τα είπε στο θέμα που πήγες πριν από λίγο. Τα είπα, βέβαια. Είπε στο θέμα ότι είναι πολύ όμορφη η Δούκισσα και δεν νοιάζει κανέναν αν τα λέει. Το είπα το πρωί. Ναι, αλλά μπροστά της το είπες. Ναι. Και τι σου είπε. Ότι φαντάζομαι ότι σε πήραν εδώ όχι επειδή είσαι πολύ έξυπνη, αλλά επειδή είσαι πολύ όμορφη. Και τι έγινε. Η αλλαγή. Την άλλαγε. Γιατί θα μπορούσε να μπει και δεν ήθελα να σε προσβάλλει. Τι το ήθελε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να θυμίσει στο Δήμο Μιλωνά την εποχή που παρουσίαζε με τη Ρούλα Κορομιλά τον πρωινό καφέ. Από τα λεγόμενά του φαίνεται ότι δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων αφού έχουν να μιλήσουν από το 1993. Πρώτα φέραν το Δήμο Μιλωνά και μετά την Ρούλα. Η Ρούλα δεν ήξερε τίποτα. Εγώ είχα βγει από το 85, ήμουνα ήδη στη δουλειά, γνωστός, αυτά, στην τηλεόραση, θέατρο και αυτά. Ήξερα πώς να κινηθώ στο πλατό. Η Ρούλα δεν ήξερε πώς να μιλήσει, δεν ήξερε πού να πάει, εδώ, πιο εκεί, αυτό. Έχεις καιρό να τη δεις. Ναι, την συμπονώ πάρα πολύ τη Ρούλα και. Γιατί συμπονώ. Γιατί είναι πονεμένο πλάσμα. Δηλαδή γιατί έχει... την βλέπω πολύ καλά, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, καλά είναι. Προ τα έξω καλά θα είναι. Είναι πάρα πολύ καλά. Θέλω να σου πω ότι. Την είχα πάρει τηλέφωνο όταν αρρώστηκε και λοιπά για αυτά. Και λοιπά. Δεν έχουμε όμως σχέση προσωπική. Την έχω να τη δω από το 93. Για τη Ρούλα θα μιλήσουμε τώρα ή για μένα. Όχι, εννοείται ότι η απάντηση της Ρούλας ήταν άμεση, γιατί λίγο μετά έγραψε στο Twitter.
γελάσαμε και απόψε. Αχ, Θεέ μου, τι άλλο πια. Σιωπό. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, ο Άγγελος Πυριόχος, χωρίς καμία διάθεση χιούμορ, εξομολογήθηκε στην Ανά Παλετσάκη ότι έτσι και του πάρουν το σπίτι του, θα πάει έξω από τη Βουλή και θα ανατιναχτεί για να πάρει μαζί του και 5-6 βουλευτές. Αυτό τον όλεθρο που μας έχει χτυπήσει, θέλω να μου πεις πώς το διαχειρίζεσαι εσύ ως άνθρωπος. Το διαχειρίζουμε με τον εξής απλό τρόπο, δεν πάτει στο διάλογο. Δεν θα πεθάνω εγώ για αυτό το πράγμα. Αυτό... Να τους πεθάνω μπορεί, να πεθάνω όχι. Δηλαδή σκέφτομαι καμία φορά ότι μπορεί αν αύριο αυτό να πάρουν το σπίτι. Θα μου το πάρουν το σπίτι, αλλά πριν πάρουν το σπίτι θα έχω πάρει κι εγώ κάτι άλλο. 5 ζωές ας πούμε. Άνετα. Άνετα. Και αν αποφασίσω δηλαδή μπορώ να πάω να την ακτώ έξω από τη Βουλή. Θα πάρω κάποιος μαζί μου. Εν πλήρη ηρεμία τα έχω σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Δεν οργίζουμε. Την είχατε τη Μενεγάκη για χουλιγκάνα. Κι όμως είναι, διότι όταν είναι ομάδα της, βάζει γκολ, ξυπνάει τα παιδιά της για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Δεν πάω καλά, παιδιά, ε. Να σου πω. Ότι έγινες χουλιγκάνα τώρα. Είδες, γιατί δεν είπες εκεί. Και σε αυτή την ηλικία. Καλά, ξύπνησα και το παιδί μου, το οποίο κοιμότανε. Ξύπνα, του λέω. Ξύπνα, το 2-1. Μου κάνει νοήματα με στον ύπνο του. Του λέω ξύπνα, καλά, η μάνα σου είμαι. Τι νοήματα είναι αυτά, δεν είσαι στο γήπεδο. Κοιμισμένο όλα αυτά. Ανοίγει το μάτι του, μου λέει τι έγινε, τι έγινε. Το βάλαμε. 2-1, παιδί μου, ξύπνα. Πού είναι, τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Και τι μέρα είναι και τι χρονιά. Λοιπόν, αυτός θα φτάσει μέχρι Σόβρακο. Να σε ρωτήσω, η Ρούλα κι άλλη μια φορά δεν γράψει στο Facebook «Χαχαχα, γελάσω, κλαίω» για κάτι που άλλο που είχε... Κλαίω, κλαίω, ναι, όταν έφυγε η Κουτσελίνη. Όταν έφυγε η Κουτσελίνη, ναι. Και λέω, ρε, εσύ τα ίδια. Έφυγε κι άλλος, παιδιά, από την εκπομπή. Καλετέταρτος. Ναι. Ο Ευθύμης που είχε η Ελεονόρα, η Μελέτη, ο Γρυφάκης που ήταν εδώ, δημοσιογράφος. Την μεσημεριανή Μελέτη. Σήμερα. Τι έχουν εμεί. Τέσσερις παιδιά σε ένα μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, πού πάμε, Ζάρι, έλα μαράκι, μου είσαι χαμένη βεβαίως. Ναι, μαράκι, δεν το βρήκε. Ρίξε. Έλα, θέλω κατηγορία, ωραία να μου πεις τώρα, σε παρακαλώ. Μη, αλλά να ξέρουμε και τι δεν λέμε τώρα. Τούτι φρούτι θες, Βίντα. Τι θέλω, ναι, το θέλεις το τούτι φρούτι σου. Αυτό πήγαν από το τούτι φρούτι. Μέρι, Μέρι, πλίζ, έχω σούπερ τούτι φρούτι. Αχτζενάκι μου. Το τούτι φρούτι σήμερα. Έτσι και πείμα. Πείμα δεν είναι. Να σου πω, ξέρεις τι μας λέγανε χθες που πήγαμε κάπου. Τι σας είπανε. Όχι, μου λέγανε τα γόρια. Ντρέπομαι. Όχι, όχι. Ότι είσαι πολύ γλυκιά. Και ότι την αγαπούν πολύ. Τα γόρια. Ωραία γόρια. Ψέματα. Ναι. Γιατί εδώ είναι. Έχεις κάνει μεγάλο σου, ξέρεις. Πού είσαι, τα Μαρία μου, εχθές. Απλά δεν έχουν κάνει. Αχ, στο σαμόνι μου. Να έρθω κι εγώ. Και να σου πω. Ναι, να έρθει, σε περιμένω. Εδώ είμαι, δεν έρχονται τα. Αλλά να έρθει έτσι, όχι με τα κλειστά. Μου λένε φορά πολύ κλειστά μερικές φορές. Θα βάζω πιο σεξι, Μαρία μου. Έχει και πείμα. Πίδα δεν έχω. Πίδα δεν έχω. Αλλά σου πω μια ψωμόλισσα. Ποια ψωμόλισσα. Ένα σύγχρονο βασιλάκι Καΐλα θα τον βρούμε παρέα. Για να ακούσω ψωμό. Βεβαίως. Διότι τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για να δουλέψει στην τηλεόραση. Κοκκίνησε. Κοκκίνησε αυτά, γιατί είναι. Εδώ τον άλλον. Άστα τώρα αυτά, κοκκίνησε. Μπορεί να βρω έναν άντρα κι εγώ. Μέρα σε μέρα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε όμως την ψωμόλισσα πρώτα πριν βρω τον άντρα. Βεβαίως. Πάμε στην ερώτηση. Ποιος γνωστός παρουσιαστής έπαιρνε κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα τηλέφωνο την Τατιάνα Στεφανίδου και τη ζητούσε δουλειά. Κάθε μέρα, γνωστός παρουσιαστής. Πολύ γνωστό όνομα. Παιδιά μου, δεν είναι και τροπή να ζητάς δουλειά. Κάθε μέρα ενοχλητικός εκεί, βρήκε το τηλέφωνο. Ναι, κάθε μέρα είναι. Δηλαδή το απάντησε μία. Και σε παίρνει σε δύσκολη θέση, γιατί αν είχες θα άδυνες. Έπαιρνε την Τατιάνα, έπαιρνε την αρχισυντάκτρια. Έπαιρνε την αρχισυντάκτρια, έπαιρνε την Τατιάνα. Για λέγε, για λέγε. Άμεσες επιλογές. Έχω. Το Μένιο το Φουρθιώτη είναι ο άνθρωπος που λύσα για να βρει δουλειά. Μήπως είναι ο Δήμος ο Μιλωνάς. Που πριν εγώ δεν τον ήξερα, αλλά μου τον έμαθε ο Γιάννης ποιος είναι ο Δήμος ο Μιλωνάς. Ναι, βέβαια. Καλά, ναι, ο κορίτσι είναι. Ήταν αυτός που φαγώθηκε να δουλέψει δίπλα στη Τατιάνα. Μήπως ήταν ο Νίκος ο Μουτσινάς που διψούσε για δουλειά ή ο Παύλος ο Σταματόπουλος που το πάλευε.
Νομίζω. Ξέρεις. Ποιόσα. Από χαρακτήρα που καταλαβαίνω ότι είναι έτσι επίμονος θα είναι. Βεβαίως. Και... Τσιμπουροκατάσταση, άμα θέλει κάτι. Για τέτοια μιλάμε. Και επειδή κάτι άκουσα ότι έχουν δουλέψει μαζί. Α, ο Μένιος ο Φουρτιώτης το ένα. Ναι, 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 ναι. Το βρήκα, βρε παιδιά, το βρήκα. Παιδιά μου. Ήρθα λουνάρος και μου φέρε γούρι, γιατί με ακούσε το Αντώνη μου. Για λέγε, για λέγε. Για είναι πες. Όντως, παιδιά, είναι όντως ο Μένιος Φουρτιώτης, ο οποίος το λέει μόνος του ότι κάθε μέρα την είχε ένα καλοκαίρι την Τατιάνα στο τηλέφωνο. Παλιά. Τη μύρη, της μίλανε. Παλιά, σε ποιο κανάλι ήταν η Τατιάνα τότε, τι εκπομπή έκανε. Επί Άλτερ. Η άλλη είναι ο στίχος. Ναι. Αλλά δεν σας έχω μόνο αυτό, σας έχω και πολλά άλλα. Θα μετρήσουμε έναν ή έναν τους συνεργάτες που αποχώρησαν από την εκπομπή της Σπυροπούλου. Oh. Έτσι θα τους βάλουμε κάτω να δούμε πώς είναι αυτοί. Μετά σας και μετά ο Αντώνης θα μας πει πώς μείναν. Ένα. Όχι, δεν σε σύμφωνα με τα τελευταία νέα, διότι από ώρα σε ώρα υπάρχουν εξελίξεις. Κύριε Αντώνη, με συγχωρείτε, θα το δείτε το θέμα δεύτερο. Συνάδελφοι εδώ. Τι δώρο έκανε η Έλενα Τσαβαλιά στην Ελένη Μενεγάκη για το γενέθλιά της. Μάλιστα. Και το υποκριτικό ταλέντο της Άσα Σταμάτη. Α, Παναγία μου. Ούγκα ούγκα και όπως κάθε σωστό ενημερωτικό δελτίο θα ξεκινήσουμε φυσικά και με την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε για εφημερίδες αθλητικές και πολιτικές και θα κάνει πρόβες. Μετά θα μου κάνει, μετά τις εφημερίδες. 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 Παρεμπιπτόντως, για όσους δεν γνωρίζουν, ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης ήταν να πρωταγωνιστήσει στο επικό western Πορεύοντας με τους Λύκους. Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Μιας και ο Γιώργος Παπαδάκης δεν γνώριζε από χορό, αλλά γνώριζε από. Μου επιτρέπετε? Όχι. Μου επιτρέπεις, ναι. Μου επιτρέπεις. Είπαμε όχι. Γιώργο, με επιτρέπεις? Έντε, μας τρέλανες. Αχ, αχ, και να ξέρεις τη δύναμη που κρύβει η επιμονή σου. Ξέρεις τι, έπαιρνα την Τατιάνα, της έλεγα ένα καλοκαίρι ολόκληρο. Θέλω να έρθω να δουλέψω, θέλω να μου δώσω την ευκαιρία. Έπαιρνα μία την Τατιάνα, μία την Πολίνα. Μία την Τατιάνα, μία την Πολίνα. Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι και έγινε. Απ' την πολύ επιμονή. Ρε Μένιο, δεν μας λύνεις και μια απορία που έχουμε? Πόσα κιλά έχεις χάσει? 105. Ελένη μου, δεν είναι σωστό. Ελένη είπα. Λυπάμαι πάρα πολύ, κυρία Μπαχρή, για τη συμπεριφορά σας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Η συμπεριφορά σας είναι πάνω από αστεία. Παρακαλώ. Μιλάνε έτσι σε μια γυναίκα? Ενώ σε άντρα μπορείς να τα πεις χύμα και τσουβαλάτα. Πες τα, Γιώργο. Θα σε στείλω εκεί που θα σε στείλω. Θα δυνατήσω και θα σε στείλω στη Μαρία. Δεν λέω για να μην προφέρετε ότι κάνω διαφήμιση. Θα μου ανάβεις λαμπάδα. Okay. Εντάξει, δεν έχεις και πολύ μπόιο και οικονομική είναι. Τι θέλει πάλι? Άλλη φορά μην μου ξαναβάλεις αυτό εδώ πέρα το ματζούκι, δεν γίνεται. Θα έρθω πάντα έτσι. Έτσι να είσαι καλύτερα εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα εδώ τώρα, αερολογία γίνεται. Συγγνώμη, Υπουργέ μου, είχαμε πρόβλημα με τον Ντουί. Δεν ακούω τίποτα. Γιατί λέτε δεν ό,τι ακούτε, θέλετε, κύριε Υπουργέ. Σταματάω, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά, κλείστε το. Πολλά τα χτυπήματα σήμερα. Δώσε άλλο ένα να συνέλθω. Μη μ' αφήσεις. Θα κάνω ό,τι μου γυρεύεις. Θα δουλεύω μία νύχτα. Και δεν παντατάω τίποτα. Θα πιάσω μια καμάρα μαζί. Και δεν κρατάω τίποτα. Ωχ, αυτό πόνεσε πιο πολύ. Και μιας και βρισκόμαστε στην πρωινή ζώνη, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε εκεί στο Μέγκα με μία, πως και εμείς ψυχή έχουμε. Πρέπει να έχουμε γενέθλια δηλαδή για να μας υπολογίζετε στο μενού της ημέρας. Να πούμε σήμερα ότι αυτά τα ζυμαρικά, αυτή η συνταγή του σουφλέ, είναι αφιερωμένη στην Ελένη Μενεγάκη, με πολύ αγάπη, Ελένη. Φτάνει η μάνα μου και εμάς θα φας. Τουλάχιστον στην εκπομπή Ελένη είχαν αγνές προθέσεις απέναντι στο ταψί με τη λιχουδιά. Γιατί είμαστε σίγουροι πως θα σοκαριστείτε όσο και εμείς μετά από αυτό. Βέβαια, το πιστολάκι το χρειάζομαι για να βγάλω το τσέρκι γύρω γύρω, επειδή δεν έχω φλόγιστρο. Το cheesecake μου μέσα και τώρα κρατηθείτε. Μια κρίσιμη ερώτηση. Πόσοι συνεργάτες αποχώρησαν από την εκπομπή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου? Πόσοι? Λοιπόν, ας αρχίσουμε το μέτρημα. Να σου, πόσοι έχουν αποχωρήσει από την εκπομπή της Σπυροπούλου τα τελευταία χρόνια? Πάρα πολύ. Πόσοι? Καταρχάς δεν είναι εκπομπή Σπυροπούλου, είναι εκπομπή Σαββατοκύριακο. Ωραία, πόσοι έχουν αποχωρήσει από την εκπομπή αυτή? Είναι η Κουτσελίνη που έχει φύγει φέτος. Είναι η Κουτσελίνη. Είναι ο Παρτσόλης. Παρτσόλης 2. Με χρονική σειρά. Είναι ο Κεφαλά που πήγε για 2,5 μέρες. Και είναι και ο Ευτύχης, ο οποίος
ξεκίνησε. Άρα λοιπόν, εδώ και κάπου εδώ, το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Και ήρθε η ώρα να ευχαριστήσουμε τους Φώτη και Μαρία, τους ανθρώπους που αγαπάμε περισσότερο από την ίδια μας την οικογένεια. Τους ανθρώπους που σε κάθε. Έλα, Γλύφτη, κόψτε! Άπα Παναγία μου! Είναι περισσότεροι παιδιά, γιατί λέμε ότι ήταν. Γιατί εννοεί την τηλεοπτική τη καριέρα. Μα για φέτος. Την αρχή. Α, καλά, δεν είναι. Λάθος τα υπολόγισαν. Τρία. Ναι. Έλα, κόψε. Πάμε, κόψε, ράψε. Τέλεια. Και πάλι. Έλα, λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρετε ότι εμπνεύστηκα σήμερα από μια άλλη κυρία που θα δείτε στην αρχή που μου συνδυάζει το ρομαντικό με το kinky. Okay. Να μην νομίζετε δηλαδή ότι μόνη μου αυτό που λέω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας. Ωραία κόπιτσα. Αυτή σας λέω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Είναι Dolce Gabbana. Και από μέσα, καμπάνες. Είναι Dolce Gabbana με σκούρο σουτιέν. Είναι... Και καλσόν φοράει. Το καλσόν με χαλάει λίγο, αλλά τέλος πάντων. Σε χαλάει το καλσόν. Γιατί? Δεν μου αρέσουν τα καλσόν. Τι ωραίο δεν κάνει το δερματάκι της. Ναι, μωρέ το δερματίσαι. Σιγά, γιατί περπατάει στον δρόμο. Τώρα βγήκε στην Oxford Street. Βγαίνει από λιμουζίνα, βεβαίως. Βγαίνει από λιμουζίνα, το πίνω χαλίτη. Πόσο κρύο. Για να δούμε τις επιλογές. Ωραία πόδια έχει, τι να σφίξει. Είναι η Emma Stone, η Kate Moss, η Sarah Jessica Parker ή η Cameron Diaz. Θα τα πω γρήγορα για να τελειώσουμε να φύγουμε. Τα πόδια τι σε θυμίζουν. Θέλω το ρουβδάρο εδώ. Μου θυμίζει τη Σάρα Τζέσικα 3. Έλα, έλα, δώσ' το. Εγώ πότε τώρα εγώ έμαθα. Πότε θα έχει κάνει κυρσούς τώρα η Σάρα. Κάνει και... Μεγάλη γυναίκα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Είναι ένα μιλιτέν σακάκι με ένα δερμάτινο παντελόνι και μία τσάντα από σούπερ το σούπερ μάρκετ. Δύο τσάντες. Και αυτό ωραίο. Εγώ να πάω πρωί στο σούπερ μάρκετ με το δερμάτινο παντελόνι και το μιλιτέν σακάκι. Γιατί πώς να πας. Δεν πας στο σούπερ. Δεν θα πήγαινα στο σούπερ. Με φόρμα πας μόνο. Σε άλλο σούπερ. Φοράει και κοσμήματα πολλά. Φοράει και κοσμήματα πολλά, ναι. Μήπως όμως θα αφήσει την τσάντα στο αυτοκίνητο και μετά έχει κάποια δουλειά. Και μετά πού θα πάει, στο κλάμπ. Καλά, μωρέ, περνούσε από την Ocean Drive και είπε να πάρει κάτι. Ζήλεψε κάτι μπανάνες. Για να δούμε τις επιλογές. Λοιπόν, είναι η Άννα Βύση, η Γογό Παστροκώστα, η Ελεονόρα Μελέτη, η Ιωάννα Λίλη. Ψώνια η Μελέτη. Αν έχει και φωτογράφηση, θα πεταχτεί. Δεν ξέρει. Όχι, τώρα πια μόνο αξεσουάρ. Τι αξεσουάρ, καλέ. Λίλη. Λίλη και πέρα. Πολύ δύσκολο. Μπράβο. Έλα, παιδιά. Παιδιά, έχω κερδίσει κατά κράτος. Πάμε για τούρτες. Πάμε για τούρτες να έρθει εδώ ο δώρος μου, αγαπημένος μου. Λοιπόν, για να δούμε πού θα σε βοηθήσει ο Αντώνης. Μην μαλώνετε. Φύγε τα φωτά. Τι χρώμα του ψήφα να πάρω, Αντώνη μου, τι χρώμα. Κίτρινη, γιατί είναι τα φωτάκια. Κίτρινη, κίτρινη. Εδώ, εδώ, εδώ. Το κερασάκι πάρε. Τι λέει, τι λέει, τι λέει. Πύρο, τι. Γιατί τα είδα όλα. Τα είδε. Βέβαια. Καλά, καλά. Σκίζει. Έλα, σταμάτα. Στο Πάντικτον λοιπόν, θα τα πούμε μετά όλα. Λοιπόν. Αλλά θέλω να παίξουμε τώρα γιατί έχασα ένα παταγωδό. Λοιπόν, έλα, έχουμε δοκιμασία. Λοιπόν, καταρχήν εσεί πιάρτε τη θέση σα εκεί δεξιά που βλέπετε τα υπέροχα μπάζερ που υπάρχουν. Μάλιστα. Γιατί. Λοιπόν, ο Φώτης έχει αποφασίσει να βγει σαν το μπλε αντίπαλο. Γιατί δεν πάρω το μπλε. Γιατί τώρα πώ προχωράμε πρέπει να πάρω το κόκκινο. Καλά, πάρω το κόκκινο. Δεν νοιάζει, πάρω το κόκκινο. Ο Φώτης αποφάσισε για αντίπαλό του τη Μαρία, οπότε έχω εσάς τους δύο αντιμέτωπους. Έχετε πάρει τη θέση σας στο monitor, παρακαλώ πολύ. Εσείς, κύριε Ρουβάρα, αν έχετε την καλοσύνη, πάρτε τη θέση εκεί στον κόκκινο τον κύκλο, βλέπετε που είναι, έχετε το μικρόφωνο μπροστά σας. Το έχουμε το μικρόφωνο αυτό, διότι εκεί στο monitor που έχουμε εκεί πέρα πάνω, θα βλέπετε, θα εναλλάσσονται τα ονόματα πολύ γνωστών καλλιτεχνών και οι φωτογραφίες τους. Εσείς, κάθε φορά που βλέπετε κάποιον να αλλάζει, θα πρέπει να πείτε, να ερμηνεύσετε με την υπέροχη φωνή σας ένα γνωστό ρεφρέν του. Ένα γνωστό ρεφρέν. Ναι, το πού θα το ακούν αυτοί, εύκολο. Θα πατούν τον μπάζερ για να το βρουν. Έχετε τρία λεπτά άμα για να ξέρεις, βρείτε τα περισσότερα. Θα λέω πάσο, 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 εντάξει, το καταλάβαμε. Ξέρεις. Λοιπόν, τρία λεπτά, όποιος βρει τα περισσότερα τραγούδια. Ωραία, είμαστε τέλεια. Έτοιμοι. Ναι, 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 πάμε. Για να δούμε λοιπόν στο μόνιτορ τον πρώτο καλλιτέχνη, παρακαλώ πολύ. Ή την πρώτη. You're my lover in the cover. Ναι. Ποιο? Άλλο δεν θα πεις. You are the one
Λοιπόν, Φώτη, βλέπω. Παπαρίζου, Έλενα. Έλα, 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 παρακάτω, προχωράμε. Έχω τράξει. Ένα μηδέν. Γεια μου. Δεν το πρόσεξε το δόλιο σου, πατέρα. Μαρία! Κόκοτα. Ναι! Ένα, ένα! Τραγούδατε κι εσύ, γιατί τα μπερδεύω έτσι. Ναι, καλή τραγούδα. Πιο πολύ τραγούδα. Πες και τολμώ στο ναρκοπαίδιο που ζει να περπατήσει. Ότι! Μαρινέλα. Ε, βέβαια. 2-1 έχω, παιδιά. Να το πει, που είναι ωραίο. Λοιπόν, λοιπόν, παρακάτω. Λέγε, εδώ σε θέλω. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Μητροπάνος. Ναι, 2-2, παιδιά, τι γίνεται. Εγώ. Παρακάτω. Θα κάνουμε push-ups. Θα κάνουμε push-ups. Πότι. Πολύνα. Πάει να πει γυμναστική. Όχι, όχι. Με ποιον. Με ποιον. Με ποιον. Ντουέτο ήτανε. Έχασε, έχασε. Μείον ένα. Πάσο. Το ξέρεις. Μείον ένα. Πάσο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα κοριτσιά ξενυχτάνε μου. Φώτη! Αλέξια! Τι να αφήσω, κανένα το ξέρει όλο φάνερο. Λοιπόν, 3-2 νομίζω έχουμε. Για πάμε παρακάτω. Οπα! Κι άλλο, κι άλλο. Αυτό μου έρχεται. Οπα! Αλκαίος. Ναι! Παιδιά, 3-3! Πώς το θυμόμαστε αυτό το τραγούδι, καλά. Πώς το θυμόμαστε, Eurovision 2010. Καλά, εσύ Γιάννη, όχι άλλος. Εύκολο. Πάσο. Όχι πάσο! Δεν μου έρχεται, βοήθησέ με, πες κάτι. Λάθος, λάθος. Ναι. Έχεις κάνει το μεγάλο σου λάθος. Η Μαρία έχει πατήσει. Σαμπρίνα. Yes. Ναι ρε παιδιά, yes. Έχω 4-3 έχω παιδιά. Παρακάτω. Έλα, έλα. Θες μεσανύχτα και κάτι. Κάτι φορήσα. Μαρία πάλι έχω. Πουλοπουλός. Yes. Παιδιά, ανεβαίνει το σκορ της Μαρίας. Έλα, πάρα εύκολο. Θα'ναι σαν να μπαίνει... Βόσου! Ναι, ναι, παιδιά! Ένα από τότε διαφορά. Με ποιον, με το μικρούτσικο! Αυτόν, αυτόν! Έλα, έχουμε αλλάξει! Εδώ χορεύεις, βλέπω, ε! Τι εννοείς, παντού χορεύω. Πάμε μετά! Έλα, πες το. Ποιο? Τι? Ναι. Έλα, και το πες. Είχε παλιό καιρό τη μέρα... Πού σε γνώρισα. Ναι. Είναι ωραίο αυτό. Αυτό. Περζής. Ναι, παιδιά. Ότι βάλε τα δυνατά σου. Συγγνώμη. Όχι, εδώ τώρα. Έλα, πολύ ωραίο. Με το φρύδι θέλω λίγο συγκέντρωση. Συγκέντρωση. Η αγάπη πονάει όταν ψηλώνει. Ποια το λέει αυτό τώρα από τις δύο. Ότι. Ζουγανέλη. Μποφίλιου! Πού! Στο παίρνω εγώ αυτό. Το παίρνει η Μαρία όμως. Δεν ξέρω πόσο είμαστε. Νομίζω κερδίζει ούτως ή άλλως η Μαρία. Πρέπει να έχεις ένα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, παιδιά. Αμήνε! Δεν θα δεις αυτό, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Ορίστε. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο σου έχουμε φτιάξει. Πήγαμε στο θέατρο μπάντμιντον στο οποίο παίζεις. Βρήκαμε συνεργάτες σου, έτσι. Και τους ρωτήσαμε ορισμένα tips για σένα, τα οποία ισχύουν. Για να δούμε. Ευχαριστούμε. Θα σας το πω μετά. Ναι. Αντώνη, βρεθήκαμε στα καμαρίνια της παράστασης και αυτό θα περάσει και ζητήσαμε από τους συμπροταγωνιστές σου να απαντήσουν σε ένα 4 ερωτήσεων σχετικά με εσένα. Ποια είναι η πιο ενοχλητική συνήθεια του Αντώνη? Α, το κάπνισμα. Πρέπει να το κόψει γιατί έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, ωραία χρειά και αυτή η χρειά θα καταστραφεί, Αντώνη. Η πιο εκνευριστική του συνήθεια είναι ότι παίζει και τραγουδάει καλύτερα από μένα. Δεν έχει. Πολλές φορές στην πρόβα κυρίως λέει πιο αστεία λόγια πολλές φορές από τα γραμμένα και συνήθως κάθε φορά έχουμε καινούργια λόγια στην πρόβα, καινούργια λόγια και καινούργια λόγια μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κείμενο που διαμορφώνεται από τις πολλές προσθήκες. Τι νούμερο γόβας φοράει στην παράσταση? Μήπως είναι 48? Πού να ξέρω ρε παιδιά. Φαντάζομαι και το νούμερο του Παπουτσιού ισχύει, δεν ξέρω. Πόσο είναι, 45? Είναι ειδική κατασκευή. 47. Ξέρετε πόσα αδέλφια έχει? Με έχω διαβάσει από συνεντεύξεις ότι είναι πολλά αδέλφια. 5. Νομίζω ότι έχει 7. Πολλά. Ξέρω εγώ, 5. Πόσα κιλά γεννήθηκε? 5. Δεν γεννήθηκε λίγα κιλά, γεννήθηκε πολλά κιλά. Βόλικα, νομίζω κάτι γύρω στα 8 κιλά. Εγώ είχα γεννηθεί 5 και. Ο Αντώνης να γεννήθηκε 6 και. Πιστεύετε ότι έχει τσακωθεί ποτέ με στην αδελφό του? Ο Αντώνης δεν είναι άνθρωπος που τσακώνεται. Νομίζω με όλους κάποια στιγμή και είχε και πάντα δίκιο. Μπορεί να τα πάρει στο κρανίο,
ή μπορεί να σου μιλήσει έντονα άμα κάτι τον τσαντήσει, αλλά δεν θα τσακωθεί. Είναι η πάστα του τέτοια, είναι ευγενής άνθρωπος. Α, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γιατί είναι τελειομανής, είναι πολύ σωστός στη δουλειά του και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αρπαχτεί με κάποιον όταν πιστεύει ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Αλήθεια! Μπορεί. Αλήθεια! Μπορεί. Αν ας πούμε ρε παιδί μου κάτι δεν γίνεται σωστά. Καλά, καθίστε, θα πάρτε. Δεν μπορώ να το κάνω για την ομορφάδα, βρε. Είναι πιο ωραίο, λες, έτσι. Καλέστε να το κάνουμε στο όρθιο. Εσύ τι θες. Θέλετε να το κάνουμε στο όρθιο, δεν πρέπει. Να σου πω. Καταρχήν θέλω να μας δώσεις το σημερινό. 47. Παπούτσι, 47. 47. Πω. Και όλα αυτά τα παπούτσια τα κάνετε παραγγελία, ε! Όλα αυτά τα παπούτσια γίνανε παραγγελία. Τι λες τώρα! Αλλιώς δεν γινόταν. Πώς, δεν υπάρχει. Δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Γιατί ναι, μου λέει, τώρα τα μεγάλα τα παιδιά. Τα καινούργια παιδιά έχουν μεγάλα πόδια, άρα θα βρίσκει. Ναι, λέω και στην κόμπα, βρε παιδί μου. Είναι λίγο δύσκολο. Στην κόμπα θυμάμαι μια ιστορία. Ναι, ρούχα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει στην παράσταση ο Αντώνης. Κουκλίτσα η Μαρίτσα. Μα ναι, κουκλίτσα. Μ' αρέσει, πάρα πολύ με μέρη-μέρη αυτό το ρούχο. Ποιος το έχει σχεδιάσει? Εύα Νάθαινα. Α, η Εύα Νάθαινα. Πολύ μ' αρέσει. Αυτό κοίτα. Και αυτό κι αν είναι. Όπω, τι ωραίο. Πολύ καλή Εύα Νάθαινα. Να πούμε βέβαια και ότι στο θέατρο μπάντμιντον, όσο βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες, πολύ ωραίες. Ναι, είναι μεγάλη θεατρίνα. Είναι μεγάλη θεατρίνα. Είναι η κυρία Επιθεώρηση στο δεύτερο μέρος ενός έργου το οποίο είχατε ξεκινήσει από πέρσι. Το οποίο λέγεται Θα περάσει και αυτό. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή και αναφέρεται στην Επιθεώρηση, στην Ελλάδα μέσα από την Επιθεώρηση από το 67 μέχρι σήμερα. Τι ωραία που τα λες, τι ωραία. Γιατί ξέρεις κάτι, θα σου πω. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δουλειές. Είναι τα πράγματα λίγο μίζερα, λίγο σκοτεινά. Όλοι κάτι έχουμε να μας βαραίνει. Ακριβώς. Θέλω ένα πράγμα που θα έχει την αυθότητα. Έχει φως, έχει λάμψη. Του παλιού θεάτρου. Έχει φως, έχει λάμψη. Και έχει το ποιούσα και εσάς που έχετε ταλέντο. Χορεύετε, τραγουδάτε. Το βασικό ξέρεις ποιο είναι ότι έχει ελπίδα. Δηλαδή ο θεατής να το δει. Βλέπει και λίγο φως στο τούνελ. Τέλειο. Τέλειο. Όχι μόνο δηλαδή... αυτό. Είναι και πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει. Εντάξει, το προηγούμενο που είχατε κάνει από το 20 μέχρι το 50-60, ας πούμε, ήταν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε. Τώρα, ας πούμε, που ήταν. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ που είναι η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και λέει. Δεν είναι το κείμενο που είχε γράψει η Άννα Παναγιωτοπούλου και η Άννα Παναγιωτοπούλου είναι στην πρώτη σειρά. Και τη λέω τη Παναγιωτοπούλου μετά πόσο συγκινητικό είναι το οποίο να συνειδητοποιήσει ότι εσύ έχει κάνει ιστορία στο θέατρο και αυτή η ιστορία παρουσιάζεται στο θέατρο. Δηλαδή τρελαίνομαι και που τους έχουμε γνωρίσει αυτούς. Το σκεφτόμουν και εγώ πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα. Είναι συγκλονιστικό. Το σκεφτόμουν και εγώ ότι η μία είναι πάνω στη σκηνή και η άλλη είναι από κάτω και έχουν μια ιστορία. Και μου έλεγε η Μίρκα, πήγαινα και της έλεγα να γράψε μου κάτι, γράψε μου κάτι. Και έτσι μου λέει βγαίνανε, την πίεζα για να μου γράψει. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Πυριώχος που έχει γράψει τα κείμενα. Τα κείμενα έκανε την έρευνα όλη. Ένα βίντεο με τον Άγγελο που έχει πρόβλημα με το σπίτι του. Το ξέρεις. Το είπε μόνος του, το είδαμε πριν από λίγο. Έπαιζε το ταβάνι στο κεφάλι του. Α, και αυτό! Τι άλλο! Το χρωστάει και φοβάται ότι δεν το πάρουν. Όχι, γύρισε στο σπίτι, έκλεισε την πόρτα και έπεσε το ταβάνι όλο. Είναι καλά. Είναι καλά. Είναι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα υπερθέαμα, παιδιά μου, στο θέατρο μπάντμιντον, όπως μας έχουν συνηθίσει. Μέχρι Κυριακή. Και βέβαια, μπορούμε να δώσω σήμερα. Για τη βραδινή σήμερα, 8.30 ώρα. Τρεις διπλές. Ωραία, τρεις διπλές στους πρώτους που θα στείλουν mail. fumulaipapakistar.gr. Για απόψη το βράδυ. Βεβαίως. Και βέβαια να πούμε ότι είναι Αντώνης Λουδάρος, Τόνια Τρύπη, Μέμος Μπέχνης, Μιχάλης Μαρίνος, Πρόδρομος το Σουνίδης, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, guest Φίλιππος Νικολάου, τραγουδάρα τα καλύτερα. Αγαπημένος και καλός άνθρωπος νομίζω. Όταν... Φωκάς Ευαγγελινός σκηνοθεσία και Άγγελος Πυριώχος κείμενα Γιώργος Κατσαρός μουσική. Πάμε στην άλλη σου δουλειά όσο προλαβαίνουμε. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν το τελευταίο ανακοινωθέν. Πόσοι έχετε μείνει στο σπίτι μου, σπιτάκι μου. Σήμερα μάθαμε, τώρα το μάθαμε ότι έφυγε ο Ευθύμης. Παιδιά, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Έχει φύγει. Ναι. Και μάλιστα γράφτηκε ότι έφυγε γιατί είναι περιβάλλον Κουτσελίνη, το οποίο δεν θέλει να... Όχι, κι εγώ είμαι περιβάλλον Κουτσελίνη. Εσύ είσαι όλοι είσαστε περιβάλλον Κουτσελίνη. Όλοι είσαστε. Τι? Εσύ είσαι ακόμη ή δεν το ξέρεις. Λένε, εγώ διαβάζω ότι έχω φύγει. Αλήθεια, γιατί έχει βγει αυτή η φήμη. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Το έχεις στο κινητό της Κωνσταντίνας. Πώς δεν το έχω. Να την πάρουμε. Να μάθουμε αν έχω φυγεί όχι. Δεν τρέπεστε. Αυτό όλο που έχει δημιουργηθεί. Κοίταξε να δεις. Ναι, έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία. Κοίταξε να δεις. Είναι μια δουλειά
που δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Όποιος δεν δουλεύει, και είμαστε δεν εκεί τέτοια. Για να δουλέψουμε, να καλυτερέψουμε. Μέσα σε αυτό όλο το σύστημα, λοιπόν, ίσως να συμβούν και κάποιες αλλαγές. Γίνονται για καλό. Τώρα, να χάνει ο κόσμος τη δουλειά του, δεν το γνωρίζω. Γιατί αυτό χρεώνουν στην Κωνσταντίνα, ότι όταν δεν μπορεί με κάποιον να συνεργαστεί για τους χι λόγους, είτε γιατί του χρεώνει ότι μπορεί να μην έχει καλά αποτελέσματα η εκπομπή, είτε γιατί δεν ταιριάζει η χημεία τους, είτε γιατί μπορεί να αντιμίλησε, γιατί αυτό κυκλοφορεί. Εξαφανίζεται από το συγκεκριμένο σταθμό. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Σας το λέω γιατί το ζω εγώ πολύ συχνά. Εκτός από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή έχουμε και meeting μέσα στη βδομάδα. Εσύ πώς θα το δεις το Σαββατοκύριακο και εκπομπή και θέατρο? Το συνδυάζω, εντάξει. Εγώ θα γίνω καλύτερος, σας το υπόσχομαι. Πόσο φαίνεται αυτή η στις πρώτες εκπομπές ήμουν λίγο τουρίστας. Δηλαδή, απλώς ήμουν καλεσμένος από κοντά και δεν τους κοίταζα να μην τους ενοχλήσω κιόλας. Τώρα σιγά σιγά έχω ξεπάρει, βρίσκω κι εγώ τις αναπνοές μου, τα βήματά μου. Λογικό είναι. Σου αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Σου αρέσει αυτή η παρουσίαση. Είναι ωραία. Είναι ωραίο και έχει πράγματα, έχει τοπίο που μπορώ εγώ να περπατήσω μέσα σε αυτό. Γιατί δηλαδή, και τραγουδάς. Μπορώ να τραγουδήσω, και... να μαγειρέψω, να κάνω διακόσμηση, να κάνω πράγματα. Ωραία, έρχεσαι στα λόγια. Κάντα που λέει και εκείνη τώρα όσο σε έχει. Άντε γιατί μετά... Λοιπόν, τι σε έκανε να δεχτείς να συμμετέχεις στο σπίτι μου, σπιτάκι μου? Γι' αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο. Γιατί νιώθω ότι μπορώ να έρθω πιο κοντά ακόμα με τον κόσμο. Mm-hmm. Να μου πεις πόσο κοντά πια θέλεις να είσαι. Εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να δείξω και άλλα πράγματα και να δω πώς είναι να ζει κάποιος αυτό τον αέρα που λέτε είμαστε στον αέρα. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το καταλάβαινα. Είχες τρακ πολύ. Είχα πολύ τρακ. Είχα πολύ τρακ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που προσπαθούσα. Οι τίτλοι, γιατί κάνατε και μια έναρξη που ο καθένας έβγαινε χωριστά και χορεύατε. Θα ήθελα να βάλω τα κλάματα και να φύγω. Ναι, αλλά βγήκα και ήμουν χαμογελαστό. Το είδες μετά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρω πολύ καλά πώς αισθανόμουν. Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που έχεις κάνει στον εαυτό σου? Η ψυχοθεραπεία. Πόσο καιρό? Δεν κάνω πάρα πολύ καιρό, κάνω σχεδόν ένα χρόνο. Πας μια φορά τη βδομάδα, ας πούμε, ή πιο ωραία? Και καμιά φορά και δύο. Ανάλογα με το τι προκύπτει. Ανάλογα την τρέλα που έχω. Ακριβό δώρο, ακριβό δώρο. Ναι, είναι μεγάλο δώρο όμως, παιδιά, γιατί συναντάμε πράγματα... Με έκανε να κοιτάζω αλλιώς τη ζωή. Χρειαζόμαστε. Και ακόμα είμαι, σου λέω, στην αρχή. Ναι. Πράγματα που δεν μπορείς να τα διαχειριστείς απλώς γιατί. Και πράγματα που μου φαινόντουσαν βουνό παλιά, τώρα απλώς ξέρω ότι πρέπει απλώς λίγο να το δουλέψεις και να πάω παρακάτω. Ναι, μπράβο. Σου έχει τύχει να θέλεις να κυρώσεις μια παράσταση για κάποιο προσωπικό σου λόγο? Να κυρώσω. Από βαρεμάρα καμιά φορά θα ήθελα. Καλά, ναι. Όχι να κυρώσω όμως. Να πεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, παιδιά, ακυρώστε, δεν μπορώ. Δεν θυμάμαι. Όχι, ξέρεις λοιπόν. Κάτι? Όχι, όχι. Οι ερωτήσεις μου έχουν δώσει από πάνω. Δεν το ξέρω. Έχω μια ερώτηση εδώ που λέει: αν έρθει κάποιο σπίτι σου που δεν σε ξέρει, υπάρχει κάτι που θα δει και θα τον παραξενέψει? Η Βασίλισσα. Ποια είναι η Βασίλισσα? Έχω μια Βασίλισσα, την Ελισάβετ. Μπαίνοντας. Τι εννοείς, άγαλμα? Όχι, όχι, όχι. Φωτογραφία. Φωτογραφία, ένα πίνακα. Γιατί γελάτε? Όχι, γιατί είναι αστείο. Ναι, αυτό. Ως καμ. Ως, ναι. Ως έτσι. Έχεις δηλώσει ότι ακόμα και τον Αύγουστο μπορεί να ακούσεις χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Έχεις κάποια άλλη τέτοια παραξενιά? Τόσο μεγάλη όχι, αλλά ακούσω χριστουγεννιάτικα. Ας πούμε, φέτος είπα ότι Αντώνη, όχι, μην ακούσεις χριστουγεννιάτικα. 15 Αύγουστο, γιατί έλεγα είναι 15 Αύγουστο, δεν θα ακούσω ένα χριστουγεννιάτικο. Δεν άκουσα το 15 Αύγουστο. Αλλά στόλισες ήδη, ας πούμε. Όχι. Δεν είσαι με το στολισμό. Δεν είμαι ακόμα. Είμαι πάρα πολύ. Το σπίτι του Αϊ-Βασίλη γίνεται. Ναι. Αλλά δεν προλαβαίνεις τώρα, φαντάζομαι. Στόλισε τώρα η Χριστίδου, είδα. Η Σύση. Όλοι ξεκινήσαν. Εμείς βάλαμε στους τηλεθεατές μας και μας στέλνουν φωτογραφίες από την περασμένη εβδομάδα μας. Καταλαβαίνετε την ανάγκη του κόσμου να για νιώσει χαρά. Για χαρά. Είναι και πλουμιστό λίγο. Λίγο φωτεινό. Λίγο φως, λίγο λαμπάκι. Τι δεν θα θυσίαζες ποτέ για χάρη της δουλειάς σου? Δεν θα θυσίαζα τις προσωπικές μου σχέσεις, ξέρω εγώ. Τους φίλους μου. Μάλιστα. Σου έχει τύχει να τσακωθείς ποτέ με συνάδελφο κατά τη διάρκεια της παράστασης? Αλήθεια? Ναι. Μπορείς να πεις? Ναι. Έπαιξα, το έχω πει και πιο παλιά, έχω παίξει ξύλο στο διάλειμμα μιας παράστασης.
Και μετά βγήκατε κανονικά στη σκηνή. Τι να έκανε. Αχ, ναι. Για να παλιά δεν ακυρώνει παράσταση. Ναι. Δεν λέει παιδιά δεν μπορώ να παίξω. Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται ναι. αυτό. Τι αλλά... στην έσπασε από μου την έσπασε δεν ήταν επαγγελματία. Δεν μπορεί να κάνει. Και παίζαμε τότε στο δυο τρελή παραγωγή. Α, στο Παλά. Μεγάλη παραγωγή. Στο Αλίκη. Στο Αλίκη, έχει δίκιο. Λοιπόν, και... Εκεί ήσασταν με το Χαϊκάλι. Με την Καγιά. Με την Καγιά δεν πλακώθηκε, αλλά στο Χαϊκάλι το βλέπω. Όχι, 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 όχι καθόλου. Και ήταν κάποιος από το. Από το. Τους χορευτές. Α, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο οποίος ερχόταν αξίριστος και αξούριστος και στα πόδια, διότι κάνανε τις γριές. Και του είπα ότι σε παρακαλώ πολύ, ξυρίσου. Μου λέει δεν έχω ξηραφάκι μαζί μου. Του λέω εγώ στο καμαρίνι. Μου λέει δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Δεν μπορείς όταν πληρώνεσαι για μια δουλειά να μην θέλεις να την κάνεις κιόλας και θέλεις απλώς να παίρνεις τα χρήματα. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον πρέπει να είσαι ξυρισμένος. Ναι. Τουλάχιστον αφού κάνεις. Και τα πήρες τόσο πολύ για το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί όχι, γιατί άρχισε και μου είπε και δεν κατάλαβα ποιος είσαι εσύ πριν μου πεις. Ναι. Με ένα ύφος παραπανίσιο που τι λες τώρα. Δεν χρειάζεται. Και τη λέω δεν είμαι κάποιος, απλώς κάνει τη δουλειά σου σωστά. Και είπε σε ένα φίλο μου ότι πες του να έρθει μετά στο τέλος της παράστασης να του πω. Αλλά εσύ τον πρόλαβες στο διάλειμμα. Τον πρόλαβες. Γιατί μετά είχε ραντεβού. Αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, έχουμε τους τρεις για τις διπλές προσκλήσεις για σήμερα. Δανάη Σαρίδου, Ελένη Γύφτου. Καλλιόπη Ροδοπούλου. Εσείς οι τρεις σήμερα το βράδυ στο θέατρο Μπάντμιντον, 8:30 ξεκινάει η παράσταση. Θα περάσει και αυτό. Θα περάσετε υπέροχα. Να είστε καλά, καλό αυτό βράδυ. Ήτανε. Ναι, καλά, καλό απόγευμα. Έλα, ρε, παιδιά. Έχω μάθει τετράωρα τώρα και αυτό και εμάς μας έχεις λήξει και θέλουμε να σε δούμε πιο πολύ. Θα φέρεις τα παιδιά. Φύστε τα παιδιά τώρα. Μα είναι κανένα γήπεδο, καμιά καράτε, kickboxing, ναι, αλλά θέατρα, πια μουσεία κόβουμε. Ναι, ναι. Σιγά, σιγά. Θα το δω όμως και πάμε να πάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βεβαίως. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο, 4 παρατέταρτο, για χαρά.